Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Από το 2014 είχε εκφράσει τη διαφωνία του με την κατασκευή του αιωλικού πάρκου στο Ανήλιο. Ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο οποίος ερωτηθεί σχετικά, τόνισε πως δεν είναι αρνητικός στην κατασκευή αιωλικών πάρκων όταν κατασκευάζονται σε κατάλληλες περιοχές και όχι σε περιοχές στις οποίες αναπτύσσονται άλλες δραστηριότητες ή που διέπονται από αυστηρό πλαίσιο προστασίας. Εκφράζοντας την αντίθεσή του και στην υλοποίηση του αιωλικού πάρκου στην περιοχή του Περιστερίου, ο κ. Καχρημάνης σημείωσε πως θα υπάρξει συνάντηση και συζήτηση με τους τοπικούς φορείς. Δεν συνενεί, τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο προς το παρόν, ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης στην κατασκευή αιωλικών πάρκων, γιατί πρόκειται για δύο επενδύσεις, στις ορεινές περιοχές Ανηλίου και Περιστερίου. Ερωτηθεί σχετικά σε συνέντευξη τύπου, ο κ. Καχρημάνης εμφανίστηκε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σημειώνοντας ωστόσο πως τα αιωλικά πάρκα πρέπει να γίνονται σε κατάλληλες περιοχές και όχι σε περιοχές στις οποίες αναπτύσσονται άλλες δραστηριότητες ή που διέπονται από αυστηρό πλαίσιο προστασίας. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά το ορεινό μονοπάτι Ούρσα Τρέιλ, όπως και το Ήπειρους Τρέιλ, αλλά και το χιονοδρομικό του Ανηλίου, λέγοντας πως δεν μπορεί να αναπτυχθούν τέτοια έργα σε περιοχές που ο τόπος προτείνει ως προορισμούς εναλλακτικού τουρισμού. Όπως εξήγησε, στην περιοχή του Περιστερίου, μέχρι σήμερα δεν επιτρέπεται ούτε καν η κατασκευή μικρών δρόμων και τώρα προτείνεται η τοποθέτηση ιστών ύψους 80 μέτρων, που για τη μεταφορά τους μόνο χρειάζονται διανοίξεις δρόμων με στροφές πλάτους 15 μέτρων. Αναφερόμενο στο αιωλικό πάρκο Ανηλίου, για το οποίο είχε εκδοθεί άδεια από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το 2011, ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι στις υπηρεσίες της Περιφέρειας δεν υπάρχει περιβαλλοντική άδεια, ενώ ο ίδιος με επιστολή του από το 2014 είχε εκφράσει τη διαφωνία του για την κατασκευή του σε μια τεράστια έκταση που εκτείνεται στα όρια Ανηλίου και Ασπροπόταμου Τρικάλων. Δεν είμαι αρνητικός να γίνουν παρεμβάσεις, αλλά δεν θα φτιάξουμε κάτι, αυτή είναι η αρχή μας, που θα χαλάσουμε κάτι άλλο. Έτσι έκανα μια επιστολή αρχές του 2014 που έστειλα στον τότε Υπουργό και του είπα η πρόταση που έγινε για την ευρύτερη αυτή περιοχή και μπορώ να σας τη δώσω και στη δημοσιότητα, δεν μας βρίσκει σύμφωνος και είμαι κάθετα αντίθετος με την έννοια ότι όταν θέλεις να κάνεις ένα τέτοιο μεγάλο έργο, πρέπει να δεις ποια μέρη προσφέρονται. Εμείς σε αυτόν τον τόπο έχουμε μονοπάτια, είχε ξεκινήσει μια πολύ καλή προσπάθεια που έχει διεθνή αναγνώριση του Ούρσα Trail, μετά έχουμε κάνει το Epsilon, το Ήπειρος Trail, το οποίο ξεκινάει από το Γράμμο και τελειώνει στα Άγραφα. Στα μέρη δηλαδή που περνάει ο κάθε άνθρωπος που έρχεται να δει κάτι διαφορετικό, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Δεύτερον, είναι μέρη που μπορεί να μπει ανεμογεννήτρια, είναι όμως και μέρη που είναι απογορευτικά, παράδειγμα στο χιονοδρομικό του Ανηλίου, ούτε εμείς δεν έχουμε βάλει για να πάρουμε τζάμπα ρεύμα. Στην όμορφη ράχη Ανηλίου δεν μπορεί να λες ότι εγώ θέλω να βάλω ανεμογεννήτριες. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και για τη Βασιλίτσα, το ίδιο μπορεί να συμβεί και για το Περιστέρι. Στο Περιστέρι, να τελειώσω πρώτα αυτό με το Ανήλιο. Όπως είπατε, η άδεια της ΡΑΕ την έχω στα χέρια μου και έχει εκδοθεί το 2011 για αυτή την περιοχή που περιλαμβάνει τμήμα της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Μετά τη δικιά μου τοποθέτηση του 2014 που ήταν κάθετη και το φορέα των προστασίας των Τζουμέρκων, που είχε μεγάλο κομμάτι από αυτό υπό την δικιά του προστασία, και την μη θετική γνώμη της Θεσσαλίας, το θέμα έχει αδρανήσει και δεν έχει βγει ποτέ, γιατί έχουμε αρχείο ποιες άδειες βγαίνουν είτε περιβαλλοντολογικές κεντρικά, δεν έχει βγει ποτέ άδεια για αυτή την περιοχή. Ξαφνικά είδαμε να λένε ότι εμείς θα κάνουμε αυτά και αυτά σε αυτή την περιοχή. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να συνενέσουμε, εντάξει,
Δεν είμαστε αρνητικοί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά θεωρούμε ότι μπορεί ένα βλέμμα που έχει αγάπη για τον τόπο να βρει ποια είναι τα μέρη που μπορεί. Παράδειγμα, έχει τρεις γεννήτρες σήμερα, ανεμογεννήτρες στο Δήμο Μετσόβου, οι οποίες δεν ενοχλούν. Παράδειγμα, στην Κατάρα που ήταν παλιά ο μεγάλος Αυχένας κάπου εκεί, πάλι δεν ενοχλεί. Αλλά σε μέρη τα οποία τα έχουμε για άλλες προοπτικές, που αυτά εντός εισαγωγικών πουλάμε για ειδικές μορφές τουρισμού, δεν πρόκειται να πούμε το ναι. Επίσης, αυτές είναι προσωπικές σκέψεις όλες, έτσι, γιατί ακόμα δεν έχουν συζητηθεί στα όργανα. Επίσης, στην περιοχή, στον πύργο του Περιστερίου και που είναι μεταξύ Ανθοχωρίου και Μικρό Περιστερίου, και στην περιοχή μεταξύ Μικρού Περιστερίου και Μεγάλου Περιστερίου, εγώ τα μέρη τα ξέρω. Όταν βλέπεις ότι ο άλλος, χωρίς να σκέφτεται πολύ, βάζει γεννήτριες, ανεμογεννήτριες με ύψος 80 μέτρα, σε δρόμους οι οποίοι εγώ τους περπατάω και τους ξέρω, που κάποτε δεν μας άφησαν ούτε καν στοιχειώδες δουλειές να φτιάξουν μεταξύ Σιράκου, που επέμενε ο κόσμος για τη βόλτα του έτσι, την ορεινή, μέχρι το Μεγάλο Περιστέρι, το Μικρό ή τη Γότιστα, είναι έγκλημα να μιλάς ότι στο 2% ή στο 2050 εγώ θα βάλω ανεμογεννήτρια που έχει 80 μέτρα ύψος, που δεν έχεις άλλον τρόπο να τη μεταφέρεις αν δεν φτιάξεις δρόμους που θα έχουν στροφές με 15 μέτρα. Και εκεί μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες στα δύο μέρη αυτά για μένα, αλλά μπορούν να μπουν εκεί που είναι οι κεραίες της Κοσμοτέ, σε ένα υψόμετρο μέχρι 1500 και με άλλο μέγεθος και με άλλα πτερύγια, τα οποία δεν θα δημιουργούν θόρυβο. Δεν μπορεί δηλαδή στα μέρη αυτά που είναι Τσουκαρέλα, δίπλα το Σπανό κλπ, γιατί φτάνουν και μέχρι το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, χωρίς να σκέφτονται και να λένε ότι εμείς από τα 27 μεγαβάτ που είχε η άδεια η αρχική, την πάμε στα 88,5. Αυτό δείχνει ανθρώπους οι οποίοι δεν έρχονται να βοηθήσουν τον τόπο, δεν έρχονται να λύσουν θέματα ώστε να έχουμε δικιά μας ενέργεια στην πατρίδα, έρχονται χωρίς σκέψη και χωρίς σεβασμό σε αυτά όλα που μας έδωσε η φύση και μας έχει πει περίπου για τόσα χρόνια, που έλεγε και ο ποιητής ο Κρυστάλλης, όταν έβλεπε από αυτά τα σημεία ακριβώς την περιοχή του Μετσόβου στα βιβλία του. Αυτή είναι η δικιά μου θέση, είναι προσωπική θέση. Είναι μια θέση η οποία θα συζητηθεί και με τους τοπικούς παράγοντες της περιοχής. Θα κάνω και μια εισήγηση μαζί με τη Θεσσαλία, με τον κύριο Μιχαλάκη, που είμαστε σε συνεχή επαφή, και του είπα να ψάξει και αυτός μήπως δεν μας έχουν στείλει εμάς την άδεια αυτή που διαβάσαμε στις εφημερίδες ότι υπάρχει στην περιοχή του Ανηλίου και του Ασπροποτάμου. Εμείς στο αρχείο μας δεν έχει βγει ποτέ η άδεια αυτή, γιατί αν είχε βγει στην Αθήνα θα είχε σταλθεί. Το μόνη άδεια που βρίσκομαι είναι από τη ΡΑΗ το 2011, η οποία όμως θέλει και έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εγώ θα σας δώσω και τη δικιά μου την επιστολή τότε το 2014, θα σας δώσω και την άδεια της ΡΑΕ και δεν υπάρχει τίποτε άλλο γι' αυτό. Επίσης, πήρα τηλέφωνο τον μελετητή που έχει κάνει τη μελέτη, τη βλέπετε εδώ μπροστά, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και του είπα, εντάξει, εσύ τι φταίς, εσύ αυτό πρότεινες. Αλλά αυτά τα μέρη έχουν κάτι διαφορετικό. Είναι κάποια μέρη τα οποία εγώ βλέπω δειλά-δειλά φτιάχνουμε έναν άλλον τουρισμό στα βουνά, που θα πας σε ένα μαντρί, θα δεις πως φτιάχνουν το γάλα, το τυρί, θα κάτσεις, θα πας στο διπλανό χωριό, μέσα από τα βουνά. Αν είναι να το χαραμίσουμε γιατί κάποιοι δεν σέβονται τον τόπο, εγώ είμαι αρνητικός. Δεν είμαι όμως ότι κατά των αιωλικών γενικά. Υπάρχουν μέρη που μπορούν να γίνουν. Αλλά αυτά δεν, ούτε εμείς θα τα βρούμε, θα τα βρουν αυτοί, αλλά με ένα βλέμμα που θα αγαπάει τον τόπο. Στο σημείο αυτό πάμε να υποδεχθούμε για μία συζήτηση με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλησπέρα κύριε Παπαθανάση από τα Γιάννενα.
Καλησπέρα σας, κυρία Σταύρου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Αλήθεια είναι, κύριε Παπαθανάση, ότι τα λέμε περίπου 5 μήνες μετά την προηγούμενη συνάντησή μας. Τότε διαζώσεις, αυτή τη φορά εξ αποστάσεως με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Και σε αυτό το διάστημα είναι η αλήθεια ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Άλλα συζητούσαμε εκείνη την περίοδο, σε εκείνη την επίσκεψη, και άλλα θα συζητήσουμε σήμερα, διότι η πανδημία ήρθε να ανατρέψει πάρα πολλά δεδομένα. Πόσο δε μάλλον στο κομμάτι που έχει να κάνει με την ανάπτυξη της χώρας. Έχουμε μπει στο τελικό στάδιο για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, κύριε Παπαθανάση. Καταρχάς να πω, κυρία Σταύρου, ότι μέσα από αυτή την κρίση και με την τεχνολογία πλέον μπορούμε να προσεγγίζουμε τα θέματα διαφορετικά, να βλεπόμαστε και πιο συχνά. Βεβαίως τίποτε δεν αντικαθιστά την προσωπική επαφή. Και πιστεύω πολύ σύντομα θα επανέλθουμε πάλι κοντά στην περιφέρεια για να δούμε πολύ κοντά και τη βιομηχανία και τη μεταποίηση και όλα. Τώρα να πούμε σχετικά με την επανεκκίνηση. Η επανεκκίνηση έρχεται αμέσως μετά το «μένουμε σπίτι», πάμε στο «μένουμε ασφαλής». Περάσαμε τη δύσκολη εποχή της έναρξης, αν θέλετε, του παγκόσμιου αυτού υγειονομικού προβλήματος, και η Ελλάδα κατάφερε και το πέρασε όσο πιο ανώδυνα μπορούσε, πολύ καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πολλές άλλες χώρες του πλανήτη μας. Τώρα είμαστε στην τελική φάση της επανεκκίνησης. Έως την 1η Ιουλίου θα έχει επανακινήσει περίπου το 95% από τις επιχειρήσεις που είχε ανασταλεί η λειτουργία τους και θα έχουν επανέλθει στην εργασία τους. Το 97% των εργαζομένων, περίπου 670.000 εργαζόμενοι που είχε ανασταλεί η εργασία τους λόγω του COVID-19. Κύριε Παπαθανάση, γενικότερα πώς βλέπετε, ποια είναι η εικόνα που έχετε και ποια είναι τα μηνύματα, αν θέλετε, που εισπράτετε και εσείς ως Υπουργείο για αυτό, πώς προχωράει αυτή η επιστροφή στην κανονικότητα, αν θέλετε, γιατί τουλάχιστον η αίσθηση που υπάρχει σε τοπικό επίπεδο και φαντάζομαι ίσως αυτό να αφορά και συνολικά τη χώρα, είναι ένα μούδιασμα. Μία αγωνία από πλευράς των επαγγελματιών, οι οποίοι μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα επιστρέφουν υπό διαφορετικές βέβαια συνθήκες, και πολίτες οι οποίοι είναι μουδιασμένοι και δεν έχουν βγει για τα καλά από το καβούκι τους, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, ξεκινήσαμε 4 Μαΐου με το λιανικό εμπόριο. Όπως είχαμε πει, υπήρχαν στο σχεδιασμό 7 στάδια επανεκκίνησης, ξεκινώντας από τις 4 Μαΐου και πηγαίνοντας ως τις 29 Ιουνίου. Τώρα, αυτό έγινε, να εξηγήσουμε το γιατί έγινε αυτό. Αυτό έγινε γιατί έπρεπε σιγά-σιγά να προχωράμε, έτσι ώστε να δίνουμε το χρόνο στους ειδικούς επιστήμονες να αποτυπώνουν, αν θέλετε, το κάθε τι που ξεκινά επάνω στη δημόσια υγεία. Δηλαδή, αν αυτό συμβάλλει στη διασπορά του COVID-19. Πράγματι, το πρώτο στάδιο 4 Μαΐου πήγε πολύ καλά. Το δεύτερο στάδιο 11 Μαΐου πήγε πολύ καλά. Εκεί ξεκίνησε και το σύνολο, αν θέλετε, του λιανικού εμπορίου. Μετά πήγαμε στα εμπορικά κέντρα. Μετά προχωρήσαμε και φτάσαμε στην εστίαση. Εδώ θέλω να πω το εξής, ότι από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι αν τελικά το κάθε στάδιο προχωρήσει κανονικά, θα φέρουμε νωρίτερα κάποιες δραστηριότητες, κάποιους κλάδους. Έτσι φέραμε μια εβδομάδα περίπου την εστίαση, γιατί περί αυτού πρόκειται, και περίπου 2 εβδομάδες στα γυμναστήρια. Κατά τα άλλα, πήγαμε όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Τώρα, τι συμβαίνει με την επανεκκίνηση. 4 Ιουνίου, καθώς ξεκινήσαμε, ήταν πολύ πολύ διστακτικός ο κόσμος να βγει έξω. Πράγματι, τις πρώτες 3-4 μέρες δεν κινήθηκε η αγορά. Όμως, καθώς προχωρήσαμε, άρχισε να κινείται η αγορά. Εκείνο που θέλω να σας πω για το λιανικό εμπόριο, ότι ως προς τις εβδομάδες που μας πέρασαν, είχαν θετικό πρόσημο σε σχέση με τις αντίστοιχες εβδομάδες της προηγούμενης χρονιάς. Τώρα πάμε στην εστίαση. Η εστίαση απασχολεί περίπου το 40-45% των εργαζομένων που είχαν τεθεί σε αναστολή. Πράγματι ξεκίνησε πολύ, θα έλεγα, όχι τόσο με τόσο μεγάλη κίνηση, γιατί ήταν και ο καιρός, δεν ήταν καλός, και επίσης ο κόσμος
είναι πράγματι διστακτικός, διότι επειδή βγαίνει από το lockdown, φοβάται να κινηθεί και επομένως και αυτό παίρνει χρόνο. Βελτιώθηκε η κίνηση, αν θέλετε, το Σαββατοκύριακο που πέρασε και περιμένουμε να έχουμε ένα καλό τρίμερο. Προχωράμε, ξέρετε, ο βηματισμός. Δεν θα τρέξουμε αμέσως και πολύ γρήγορα. Θα περπατήσουμε, θα επιταχύνουμε το βηματισμό μας για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Κύριε Παπαθανάση, η μεγάλη αγωνία των επαγγελματιών σε όλους τους χώρους, είτε αυτοί έχουν να κάνουν με τον εμπορικό κόσμο, είτε έχουν να κάνουν με την εστίαση, αλλά και τον τουρισμό ακόμα, η μεγάλη τους αγωνία είναι αν θα μπορέσουν να κερδίσουν το χαμένο έδαφος. Θεωρείτε ότι μπορεί να κερδιθεί το χαμένο έδαφος, κύριε Παπαθανάση, γιατί αυτό είναι το στοίχημα στην πραγματικότητα? Το σίγουρο είναι ότι ξαφνικά δεν θα γίνει αυτό. Αυτό θα πάρει χρόνο. Νομίζω ότι αυτό είναι και ο λόγος που βγαίνουν όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουν να στηρίξουν την επιχειρηματικότητα, να στηρίξουν τους επαγγελματίες, έτσι ώστε να κρατήσουν, να θωρακίσουν, αν θέλετε, τις θέσεις εργασίας. Θέλω να σας πω ότι πριν από 2 μέρες ξεκίνησε και το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο θα δώσει περίπου 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά. Και εδώ έχουμε ένα εργαλείο το οποίο έχει την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου κατά 80%. Όσοι λοιπόν οι πυρώτες έχουν κάνει, έχουν αιτηθεί να λάβουν δάνειο από το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, θα απαιτηθεί να δώσουν πολύ χαμηλές εγγυήσεις. Και επίσης το επιτόκιο είναι χαμηλό, διότι εγγυάται το κράτος 80% των δανείων. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η επιδότηση των επιτοκίων που τρέχει και καθώς επίσης και το ΤΕΠΙΧ 2. Ταυτόχρονα έχουμε το πρόγραμμα στήριξης, το οποίο λέγεται Συνεργασία, είναι ακριβώς για την στήριξη της εργασίας, και βεβαίως συνεχίζουμε με το δικαίωμα της αναστολής σε όσους το επιθυμούν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη λειτουργία τους. Δεν θα γίνει γρήγορα αυτό. Στο ερώτημά σας λοιπόν απαντώ, θα πάρει χρόνο, η πολιτεία, η κυβέρνηση είναι κοντά στους επαγγελματίες να τους στηρίξει, όμως και με το νέο πρόγραμμα στήριξης που έρχεται από την Ευρώπη, να είστε σίγουροι ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα είναι πολύ δυνατά για να στηρίξουν ακριβώς την επιτάχυνση του βηματισμού. Άρα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία θεωρείτε ότι θα μπορέσουν να καλύψουν και τα επιπλέον αιτήματα που μπαίνουν από διάφορους κλάδους, κύριε Παπαθανάση, που ναι μεν αναγνωρίζουν ότι τα μέτρα στήριξης σίγουρα κινούνται προς την κατεύθυνση την θετική, αλλά θα μπορούσαν να είναι ακόμη περισσότερα για να στηριχθούν πραγματικά και κυρίως για να μην πάμε σε μια αλυσίδα που η αλυσίδα αυτή θα οδηγήσει σε απολύσεις ενδεχομένως στο επόμενο χρονικό διάστημα ή σε μείωση του ωραρίου του προσωπικού, αυτά για τα οποία σας ασκείται και κριτική, αν θέλετε, και από πλευράς της αντιπολίτευσης. Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση βεβαίως με το παράλληλο πρόγραμμα, με το «Μένουμε όρθιοι 1», «Μένουμε όρθιοι 2», και με τα απίστευτα λεφτόδεντρα, δεν υπολογίζει ότι το κράτος έχει μία δημοσιονομική δυνατότητα, την οποία θέλω να γίνει κατανοητό ότι την εξαντλεί ακριβώς για να στηρίξει όλους τους επαγγελματίες και όλους τους εργαζόμενους. Και θα συνεχίσει να το κάνει, και όταν θα έρθουν και όταν θα ληφθούν αυτά τα χρήματα, το μεγάλο αυτό πακέτο, το οποίο είναι σε συζήτηση και οι όροι του θα καταλήξουν κάποια στιγμή, να ξέρετε ότι αυτό θα μοχλεύσει πολύ περισσότερα χρήματα για να δοθούν και να στηρίξουν την επιχειρηματικότητα. Ξέρετε, αυτό το γεγονός είναι ένα παγκόσμιο γεγονός, είναι πρωτόγνωρο. Δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο πώς επανεκκινεί μια οικονομία. Την ιστορία τη γράφουμε αυτή τη στιγμή όλοι. Η Ελλάδα έγραψε καλά την ιστορία στην πρώτη φάση του lockdown. Βγήκαμε τώρα στην επανεκκίνηση. Τα βήματα είναι πολύ καλά μελετημένα. Προχωράμε σταδιακά. Σίγουρα δεν θα δούμε αμέσως να τρέχει η οικονομία έτσι όπως θα θέλαμε να ήταν, ακριβώς διότι μεσολάβησε αυτό το μεγάλο γεγονός. Όμως θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι πολύ σύντομα θα επιταχύνουμε και θα βρεθούμε σε πολύ ισχυρή τροχιά ανάπτυξης το 2021. Το 2020 είναι μια χρονιά ύφεσης, το είπαμε, και θα προσπαθήσουμε, και αυτό προσπαθούμε, να φέρουμε την ύφεση όσο πιο χαμηλά μπορούμε. Ο Πρωθυπουργός είπε κάτι μεταξύ 5 και 10. Η προσπάθεια της κυβέρνησης θα είναι να φέρει την ύφεση όσο πιο χαμηλά γίνεται. Είστε ικανοποιημένοι ως Υπουργείο και ως πολιτεία και κυβέρνηση γενικότερα, κύριε Παπαθανάση, από τον τρόπο με τον οποίο τηρούνται τα μέτρα προστασίας σε όλους τους κλάδους οι οποίοι έχουν επανεκκινήσει την δραστηριότητά τους?
Θέλω να πω ότι οι επαγγελματίες έχουν δείξει πολύ μεγάλη ωριμότητα. Εμείς είμαστε έξω και ελέγχουμε όλη την αγορά. Κάνουμε περίπου 500 ελέγχους την ημέρα. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και η Δημοτική Αστυνομία, αστυνομία και άλλοι οργανισμοί. Θέλω να σας πω ότι πράγματι τα μέτρα τηρούνται με πολύ μικρές εξαιρέσεις. Ξέρετε, πάντα στους κανόνες υπάρχουν και εξαιρέσεις. Εμείς είμαστε εκεί. Εκείνο που θέλω να επισημάνω και θέλω να το πω, γιατί θα ήθελα να είναι γνωστό, πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, γιατί ο COVID-19 δεν έχει φύγει, συνεχίζει να είναι εδώ. Έχουμε υποχρέωση την καλή πορεία που είχαμε να τη συνεχίσουμε και θα πρέπει να τηρούμε τα μέτρα και τα πρωτόκολλα υγιεινής. Και αυτό απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που επανεκκινούν τώρα. Διότι δεν είναι μόνο το διοικητικό πρόστιμο. Εάν υπάρχει παράβαση, η επιχείρηση θα κλείνει για έναν αριθμό ημερών και στην επανάληψη θα κλείνει πολύ περισσότερο. Αντιλαμβάνεστε ότι το δεν είναι πολύ καλό αυτό για μια επιχείρηση και είναι πολύ εύκολο να τηρούνται τα μέτρα. Άλλωστε, δώσαμε στην εστίαση και τη λειτουργία των εσωτερικών χώρων. Από αύριο. Έτσι, από αύριο. Η εστίαση μπορεί να λειτουργήσει στους ημιυπαίθριους χώρους με τους όρους που λειτουργεί στον υπαίθριο χώρο. Δώσαμε το δικαίωμα να δώσουν οι Δήμοι περισσότερο και περισσότερο χώρο, έτσι ώστε να αναπτυχθούν περισσότερα τραπεζοκαθίσματα. Επομένως, βλέπετε ότι κάνουμε βήματα όσο πιο γρήγορα μπορούμε, πάντα όμως με ασφάλεια, προκειμένου να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε την οικονομία. Ξεκίνησαν τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας. 15 του μηνός ξεκινούν τα ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας. Νομίζω ότι είμαστε σε μια καλή πορεία. Επίσης, τη Δευτέρα επανεκκινούν και τα κέντρα διασκέδασης. Και τώρα, επειδή είναι και αυτό κάτι που ενδιαφέρει σίγουρα και την περιφέρεια, και από πρώτη του μηνός οι εκδηλώσεις, οι συναυλίες, αλλά και τα πανηγύρια. Επίσης, έχει επιτραπεί να λειτουργούν και οι εμποροπανήγυρες. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνω στο τελευταίο, γιατί ούτως ή άλλως θα σας ρωτούσε, κύριε Παπαθανάση, γιατί ξέρετε. Εμείς εδώ στην Ήπειρο, όταν πηγαίνουμε σε πανηγύρια, το ευχαριστιόμαστε με το χορό. Θα χορέψουμε ή δεν θα χορέψουμε τελικά? Υπήρξε παρερμηνία των λεγόμενων σας, κύριε Παπαθανάση, και κυρίως πώς μπορεί να διασφαλιστεί τελικά, γιατί σίγουρα θα πρέπει να ισχύσουν κάποια μέτρα, κάποιοι κανόνες. Πώς θα μπορέσει να διασφαλιστεί λοιπόν ότι θα τηρηθούν όλα αυτά και ο διοργανωτής δεν θα βρεθεί με ένα τσοχτερό πρόστιμο? Κυρία Σταύρου, κατάγομαι από την Ετωλακαρνανία. Άρα ξέρετε από πανηγύρια. Γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει πανηγύρι και μου αρέσει πάρα πολύ και πηγαίνω. Επομένως, αυτό όμως είναι ένα διαφορετικό καλοκαίρι. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι όπως όλα τα άλλα καλοκαίρια. Δεν ήταν το Πάσχα το ίδιο το φετινό όπως ήταν όλα τα Πάσχα στην ιστορία. Μείναμε σπίτι, δεν πήγαμε στην Ανάσταση, οι εκκλησίες ήταν κλειστές. Σήμερα λοιπόν μπαίνουμε στην κανονικότητα, θα πρέπει λοιπόν να προσαρμόσουμε την κανονικότητα με αυτούς τους κανόνες. Τι σημαίνει λοιπόν? Έχουμε πανηγύρι. Βεβαίως θα έχουμε το πανηγύρι, θα υπάρχουν όπως υπάρχουν στα πανηγύρια και τραπέζια και καθίσματα και δεν υπάρχει απαγόρευση, να μην παρεμηνευθώ, δεν υπάρχει απαγόρευση χορού, υπάρχει σύσταση προσοχής. Νομίζω ότι είναι απολύτως αντιληπτό τι εννοώ. Πρέπει να προσέξουμε. Σαφώς θα χορέψει ο κόσμος, αλλά θα πρέπει να κρατηθούμε, αν θέλετε, ή σε κάποια έτσι λογική, έτσι ώστε να μην έχουμε πολύ συνωστισμό. Αυτό είναι όλο το θέμα. Προσοχή ακριβώς αυτό που κάνουμε, γιατί πρέπει να περάσουμε στην απέναντι όχθη που είναι το τέλος αυτής της περιπέτειας με τον κορονοϊό. Αυτό επαφίεται και στους ίδιους τους πολίτες, κύριε Παπαθανάση, ή θα πρέπει να έχουν την ευθύνη και οι διοργανωτές? Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο να μπορέσεις να ελέγξεις έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι θα θελήσουν να σηκωθούν να χορέψουν. Και εκεί αυτός που θα βρεθεί ουσιαστικά αντιμέτωπος με το πρόστιμο θα είναι ο διοργανωτής. Δεν θα είναι ο κάθε ένας από εμάς που διασκεδάζει και θα σηκωθεί να χορέψει. Κοιτάξτε, ο διοργανωτής έχει την ευθύνη να τοποθετήσει τα τραπεζοκαθίσματα σωστά, να έχει στο χώρο που αναπτύσσει τη λειτουργία, αν θέλετε, του πανηγυριού, γιατί γνωρίζουμε πώς γίνονται τα πανηγύρια, να υπάρχει μια συγκεκριμένη πυκνότητα ατόμων, έτσι θα χρειαστεί μια προσοχή εκεί και από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω. Η σύσταση είναι απέναντι στην ατομική ευθύνη της κάθε μιας και του καθένα. Είναι η ατομική ευθύνη πάνω απ' όλα, αυτή που μας έφερε μέχρι σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν η κάθε μία και ο κάθε ένας από εμάς
να προσέξει, έτσι ώστε στην περίπτωση του χορού να υπάρχει μια γενικότερη προσοχή για να μην υπάρχει συνωστισμός. Αν και εγώ είμαι σίγουρος, κυρία Σταύρου, ότι ο κόσμος θα προσέξει από μόνος του. Δεν θα χρειαστεί ιδιαίτερες συστάσεις, γιατί το απέδειξαν οι συμπολίτες μας ότι και καταλαβαίνουν και κατανοούν και θέλουν να ξεπεράσουμε το ταχύτερο δυνατό το πρόβλημα αυτό. Άρα πάμε στα πανηγύρια, χορεύουμε με μέτρο, με προσοχή, έτσι, με σύνεση ουσιαστικά, για να περάσουμε όμορφα και να μην έχουμε δυσάρεστες επιπτώσεις στη συνέχεια. Και να θυμόμαστε ότι είναι ένα ξεχωριστό καλοκαίρι φέτος. Mm-hmm. Του χρόνου θα επανέλθουμε στα πανηγύρια που γνωρίζαμε. Του χρόνου. Είναι, φέτος, κύριε Παπαθανάση, επειδή κάνετε αυτή τη διάκριση, τι διαφορετικό λοιπόν, αφού θα σηκωθούμε και θα χορέψουμε, τι διαφορετικό θα έχει του χρόνου το πανηγύρι? Κοιτάξτε, η διαφορά θα είναι ότι δεν θα προσέχουμε τόσο πολύ κατά τη φάση του χώρου. Mm-hmm. Αυτό. Έτσι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα επανέλθουμε του χρόνου στα γνωστά μας πανηγύρια. Φέτος, εν πάση περιπτώσει, ας χορέψουμε λιγότεροι. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό. Κύριε Παπαθανάση, από αύριο λοιπόν πηγαίνουμε προς το 6ο και 7ο βήμα της επανεκκίνησης ουσιαστικά, σταδιακά και μέχρι την 1η Ιουλίου. Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, στα γυμναστήρια που αναφερθήκατε και εσείς νωρίτερα, πάμε λίγο νωρίτερα στην επαναλειτουργία τους, έπαιξε ρόλο και η αγωνία που υπήρχε και από τους ιδιοκτήτες για να μπορέσουν και αυτοί σιγά σιγά να επανέλθουν στην κανονικότητα? Προσμέτρησε δηλαδή την αποφάση? Δεν έπαιξε ρόλο αυτό. Όχι. Έπαιξε ρόλο η καλή πορεία και το γεγονός ότι οι ειδικοί επιστήμονες που μας έχουν πάει πολύ καλά μέχρι σήμερα έκριναν ότι μπορούν να ανοίξουν τα γυμναστήρια. Καμία επιτροπή δεν πιέστηκε, κανένας μας δεν πιέστηκε να ανοίξει μια δραστηριότητα. Πήγαμε ακριβώς όπως τα είχαμε σχεδιάσει και όλα τα θέματα πέρασαν από την Ειδική Επιτροπή των Επιστημόνων, οι οποίοι με μεγάλη σοβαρότητα και μεγάλη προσοχή έκριναν ότι μπορεί κάτω από κανόνες λειτουργίας και κάτω από πρωτόκολλα υγιεινής να ανοίξουν και τα γυμναστήρια. Μάλιστα. Κύριε Παπαθανάση, πόσο δύσκολο ήταν αυτό το χρονικό διάστημα για ένα Υπουργείο, όπως είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, να μπορέσει να οργανώσει όλο αυτό το οποίο έγινε, δηλαδή να αποφασίσει από τη μία το lockdown και στη συνέχεια να πάμε βήμα-βήμα σε αυτή την επανεκκίνηση? Νομίζω ότι αυτό είναι συλλογική δουλειά, είναι ομαδική δουλειά. Πρωτίστως εκείνο που θέλω να πω, ότι οι κανόνες γίνονται και ανακοινώνονται, αλλά αυτοί οι οποίοι τηρούν τους κανόνες είναι ο κόσμος, είναι οι συμπολίτες μας και πραγματικά όλες και όλοι άκουσαν ακριβώς το μήνυμα και της Ειδικής Επιτροπής της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού, που είπε ότι δεν θα αφήσω την Ελλάδα να γίνει Ιταλία και το έπραξε. Πράγματι είμαστε από τις χώρες που περάσαμε όσο πιο ανώδυνα μπορούσε να περάσει μια χώρα μέσα από αυτό. Και να σας θυμίσω ότι η αγορά λειτουργήσε κανονικά εν μέσω της κρίσης. Δεν είχαμε αυτές τις εικόνες του πανικού και των άδειων ραφιών που είχαν άλλες χώρες. Τα σούπερ μάρκετ λειτουργήσαν, οι λαϊκές αγορές λειτουργήσαν, όλα πήγαν ομαλά και αυτό έγινε ακριβώς γιατί όλες και όλοι δείξαμε πόσο όριμοι είμαστε και πόσο ακούσαμε τους επιστήμονες, την κυβέρνηση και γενικά τους κανόνες και τα πρωτόκολλα υγιεινής. Μάλιστα. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα πορευόμαστε με εντατικούς ελέγχους, όπως είπατε και εσείς, συνεχείς ελέγχους για να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα ουσιαστικά και κυρίως συμμόρφωση και των ιδιοκτητών για να μην βρεθούν αντιμέτωποι με τα τσουχτερά πρόστιμα. Αυτό είναι το μήνυμα. Πρέπει όλοι να τηρούμε τους κανόνες. Δεν είναι δύσκολο. Έρχεται ένα καλοκαίρι. Ήδη όλοι οι επαγγελματίες της εστίασης τηρούν τους κανόνες, εικόνανε πολύ καλή. Πολύ μικρές περιπτώσεις υπάρχουν, μικρός αριθμός περιπτώσεων που δεν τις έχουν τηρήσει. Επειδή λοιπόν θα είναι όλα τα ελεγκτικά όργανα σε όλη την επικράτεια, θέλω να συστήσω προσοχή, διότι δεν πρέπει καμία επιχείρηση να κλείσει. Δεν πρέπει να παραβούμε τους κανόνες, ακριβώς γιατί θέλουμε, γιατί η πολιτεία δεν θέλει να επιβάλλει πρόστιμα. Εκείνο που θέλουμε να περάσουμε, το μήνυμα είναι ότι μένουμε ασφαλείς, σημαίνει τηρούμε τους κανόνες για να μην έχουμε περίπτωση διασποράς του COVID-19. Με τις επενδύσεις πώς θα πάμε, κύριε Παπαθανάση, γιατί είναι ένα κομμάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως να ενισχύσει την ελληνική οικονομία?
Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις επενδύσεις. Ήδη πολλές στρατηγικές επενδύσεις έχουν εγκριθεί. Νομίζω ότι το Υπουργείο μας και στο ιστότοπό του μπορείτε να δείτε τις ανακοινώσεις. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από την διεθνή επενδυτική κοινότητα. Νομίζω ότι η Ελλάδα έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο και αυτό θα το δούμε και στην πορεία, καθώς φαίνεται ότι και για τον τουρισμό έχουμε ενδιαφέρον και σιγά σιγά θα ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος, κατά των δυνατών βέβαια περισσότερο, αλλά και επαγγελματικά, συγγνώμη, και για, ως προς τις επενδύσεις θα δούμε μεγάλη κινητικότητα να συμβαίνει στην πατρίδα μας και αυτό θα στηρίξει πραγματικά την οικονομία, τις θέσεις εργασίας και όπως γνωρίζετε οι επενδύσεις, η βιομηχανία, η μεταποίηση είναι ο καλύτερος πυλώνας και δημιουργεί περισσότερες και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Αν θα μπορούσαμε να πούμε ωφέλησε η πανδημία την Ελλάδα, κύριε Παπαθανάση, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα? Κοιτάξτε, θα προτιμούσαμε να μην είχαμε την πανδημία. Σίγουρα. Νομίζω ότι πηγαίναμε καταπληκτικά. Άλλωστε φάνηκε από τα αποτελέσματα της Ελστάτ ότι παρά την κρίση είχαμε μόνο μία μείωση 0,9%, πολύ λιγότερο από το 2 και το 2,5% που είναι το μέσο όρο στην Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε τι διαφορά έχουμε εδώ. Θα θέλαμε να μην είχαμε την πανδημία. Διότι είχαμε ένα ρυθμό ανάπτυξης πάρα πολύ καλό και θα πετυχαίναμε και το στόχο και ίσως παραπάνω φέτος. Εδώ είμαστε λοιπόν να συνεχίσουμε, όπως είπα, να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για το 2020 και να πάμε στο 2021 με ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης. Πάντως, επειδή αναφερθήκατε στα στοιχεία της Ελστάτ και μία ακόμη φορά φαίνεται ότι Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ δεν τα βρίσκουν στους αριθμούς καθόλου, κύριε Παπαθανάση. Δεν τα βρίσκανε ούτε στα οικονομικά ούτε στα στοιχεία της Ελστάτ τώρα. Είναι δύο διαφορετικές εικόνες. Δεν ξέρω πώς μπορείς να μεταφράσει κανείς ένα ποσοστό με διαφορετικό τρόπο. Κοιτάξτε, είναι πολύ απλό. Διαβάζεις τι λέει η Ελστάτ και το λες. Δεν χρειάζεται ούτε ιδιαίτερος αλγόριθμος, ούτε να μεταφράσει κάποιος κάτι διαφορετικά. Η Ελστάτ έβγαλε τα αποτελέσματα και αυτά είναι που δίνουμε. Μάλιστα. Κύριε Παπαθανάση, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα να πολύ. Να ευχηθώ να κυλήσουν όλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από εδώ και στο εξής. Και καλό τριήμερο σε όλες και όλους. Νομίζω ότι θα βοηθήσει και ο καιρός και θα περάσουμε όλοι καλά αυτό το τριήμερο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Να είστε καλά. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, και η τελευταία προσφυγή για το μεγάλο και σημαντικό έργο της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού απορρίφθηκε σήμερα με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση του έργου μετά από πολύχρονες καθυστερήσεις. Το έργο αυτό αποτελεί την κορονίδα του προγράμματος Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων που υλοποιήθηκε από την ΜΟΔ με πρωτοβουλία του Φορέα Διαχείρισης και των Τοπικών Αρχών, στην αναγκαιότητα υλοποίησης του οποίου αναφέρθηκε συμπτωματικά σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Πρόεδρος του Φορέα της Λίμνης Πανβότιδας, Φίλιππος Φίλιος. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος έμελε να είναι η ημέρα που ξεμπλοκάρει το μεγαλύτερο και σημαντικότερο έργο για την προστασία της Λίμνης Πανβότιδας και του περιβάλλοντος του Λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων, αυτό της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού. Πρόκειται για ένα έργο 16 εκατομμυρίων ευρώ που εντάχθηκε πριν από 7 χρόνια περίπου για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και πέρασε από 40 κύματα λόγω των ενστάσεων και προσφυγών από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες κατά τα στάδια του διαγωνισμού. Η τελευταία καθυστέρηση αφορούσε την κατάθεση νέας προσφυγής κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΗ για την ανάδειξη αναδόχου που είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει για 5 μήνες η υποβολή του φακέλου στο ελεγκτικό συνέδριο για τον απαραίτητο έλεγχο. Όμως, όπως κάνει γνωστό με ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Άρης Μπαρτζόκας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας απέρριψε την προσφυγή, αφήνοντας μάλιστα και εχμές πως κίνητρο της προσφυγής δεν ήταν η διασφάλιση της νομιμότητας. Οι προσφυγές αυτές, ακόμη και από εικονικά ονόματα, έδειξαν ότι ο στόχος δεν ήταν η οποιαδήποτε αποκατάσταση της νομιμότητας, αφού άλλωστε όλες οι αποφάσεις της ΔΕΙΑΗ είχαν ελεγχθεί λεπτομερώς με τη βοήθεια έγκριτων νομικών, αλλά η ίδια η ΔΕΙΑΗ και η πόλη των Ιωαννίνων. Η πεντάμενη καθυστέρηση της αποστολής του φακέλου του έργου στο ελεγκτικό συνέδριο δεν ανοφέλησε, αντιθέτως αύξησε το χρόνο της αναμονής, αφού όλες οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει προεπταετίας. Με τη σημερινή απόφαση άνοιξε πλέον ο δρόμος για την ταχεία υλοποίηση του έργου και η διοίκηση της ΔΕΙΑΗ δηλώνει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις και οι εργασίες να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό, αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Μπαρτζόκας.
Τσιόκας. Το έργο της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού είναι η πρώτη προτεραιότητα και στο πλαίσιο των παρεμβάσεων και έργων που προβλέπει το πρόγραμμα των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την προστασία της λίμνης Παμβότιδας, με δεδομένο πως θα μπει καταρχάς φρένο στην επιβάρυνση της λίμνης από αστικά λίμματα. Το πρόγραμμα με όλα τα έργα και τις δράσεις που προτείνονται από τις μελέτες που έχουν γίνει κατά καιρούς έχει συνταχθεί από τη ΜΟΔ του Υπουργείου Οικονομικών και ήδη το έχουν εγκρίνει και παραλάβει επίσημα ο φορέας διαχείρισης της λίμνης, η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Ιωαννιτών και το Πανεπιστήμιο που συστρατεύθηκαν για την ολοκλήρωσή του. Με αφορμή μάλιστα την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, στη σημασία του προγράμματος αναφέρθηκε ο πρόεδρος του φορέα Φίλιππας Φίλιος. Η έννοια της γιορτής εμπεριέχει αυτόματα την έννοια προστασία περιβάλλοντος. Είναι πλέον κατανοητό παγκόσμια, αλλά και σε πολύ μεγάλο ποσοστό και στην Ελλάδα, ότι χωρίς την προστασία του περιβάλλοντος δεν υπάρχει βιωσιμότητα του ανθρώπινου είδους. Δεν υπάρχει βιωσιμότητα του πλανήτη μας. Σκεφτείτε μόνο ότι μέσα στην πανδημία και χωρίς να κυκλοφορούν αυτοκίνητα, αυξήθηκε το διοξίδιο στην ατμόσφαιρα. Σκεφτείτε πόσα προβλήματα έχουν συσσωρευτεί τόσα χρόνια από την αλόγιστη χρήση είτε των υδρογονανθράκων, είτε των χημικών, είτε του φρεών, είτε πόσα άλλα ζητήματα έχουν αναπτυχθεί. Επομένως, πρέπει να αυξήσουμε πάρα πολύ την ετοιμότητά μας στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Τίποτα δεν είναι βιώσιμο εάν δεν αναπαράγεται η φύση σωστά και δεν εκλείπουν οι αιτίες οι οποίες δημιουργούν τα προβλήματα. Ο φορέας διαχείρισης είναι ένας από τους οργανισμούς που λειτουργεί για την προστασία του περιβάλλοντος. Η βιοποικιλότητα, η προστασία των νερών, η προστασία των δασών, η προστασία των ζώων, των πουλιών, των ψαριών, των εντόμων, τα πάντα συντηρούν μια ισορροπία σε όλο το οικοσύστημα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στην περιοχή μας, στη λίμνη μας, υπάρχει μια σοβαρή διαταραχή. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο φορέας από την πρώτη στιγμή, το νέο συμβούλιο, έστρεψε την προσοχή του στο να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Σήμερα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε απόλυτα επιστημονικά και τεκμηριωμένα τι φταίει και πώς διορθώνεται. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία δικαιολογία πλέον από εδώ και πέρα, διότι ο τόμος αυτός τον οποίο συντάξαμε με τη συνεργασία της ΜΟΔ περιέχει με βάση όλες τις μέχρι σήμερα μελέτες όλες αυτές τις κατευθύνσεις. Είναι ζήτημα λοιπόν πρώτα απ' όλα της κοινωνίας των Ιωαννίνων, δεύτερον των τοπικών αρχόντων μας, των αιρετών στην αυτοδιοίκηση, των βουλευτών μας, των κομμάτων, των οργανώσεων, των επιμελητηρίων, των πάντων, να υπερασπιστούν αυτή την προσπάθεια και να αρχίσει η υλοποίησή της. Παράλληλα, όπως έκανε γνωστό ο κύριος Φίλιος, την ερχόμενη Παρασκευή στις 11 το πρωί στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής στα Παλιά Σφαγεία διοργανώνεται η μερίδα για το νέο περιβαλλοντικό νόμο και τις επιπτώσεις του. Την άλλη Παρασκευή, 12 του μηνός, στον πολυχώρο Χατζής, το πρωί 11 η ώρα θα γίνει μια ημερίδα με εκλεκτούς ομιλητές και προσκεκλημένους το σύνολο των ανθρώπων και των οργανώσεων οι οποίοι συντρούν και υπάρχουν στην περιοχή μας, όπου εκεί θα αναλυθούν τα ζητήματα που προκύπτουν για τους φορείς σε σχέση με το νέο νόμο που ισχύει από πριν από 15 μέρες που ψηφίστηκε. Έχουμε υποχρέωση να σεβαστούμε μια σειρά από κανόνες, έχουμε υποχρέωση όλη η κοινωνία. Και σε αυτό πάλι συμβάλλει ο φορέας, διότι δημιουργεί συνεχώς συναντήσεις με τους μαθητές. Χιλιάδες μαθητές έχουν περάσει, σχεδόν 20.000 μαθητές έχουν περάσει αυτά τα χρόνια, διαμέσου του φορέα, όπου μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα γύρω από το περιβάλλον και από την προστασία του οικοσυστήματος. Έχουμε υποχρέωση όλοι λοιπόν να συμβάλλουμε και έχουμε υποχρέωση να είμαστε αυστηροί, όχι μόνο σε αυτούς που άθελα ή ηθελημένα μπορεί να απορρίπτουν πράγματα και να προσβάλλουν το περιβάλλον, αλλά να έχουμε απέτηση
και από αυτούς που έχουμε ψηφίσει, εκλέξει και μας διοικούν, να σεβαστούν αυτούς τους κανόνες και να τους κάνουν ακόμα αυστηρότερους. Με αυτές τις σκέψεις, ο φορέας του Διοικητικού του Συμβούλιου, που συνέβαλε καθοριστικά σε αυτή την προσπάθεια, στέλνει ένα χαιρετισμό σήμερα στην κοινωνία των Ιωαννίνων και καλεί όλους τους ανθρώπους, όλους τους Γιαννιώτες, όλους τους υπηρώτες να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Ικανοποιημένος και δικαιωμένος από την ψήφιση του νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον οποίο αυστηροποιούνται οι διατάξεις για τις ελληνοποιήσεις για τα ΠΟΠ προϊόντα, εμφανίστηκε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Παράλληλα, ανέφερε πως δρομολογείται η τελική λύση για την δανειοδότηση των ΤΟΕΒ από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων με χαμηλότοκο δάνειο, ώστε να μπορέσουν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους προς την ΔΕΗ. Δικαιωμένος για τις εξελίξεις στην προστασία των προϊόντων ΠΟΠ, εμφανίστηκε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης μετά την ψήφιση του νόμου που προβλέπει αυστηρές ποινές στις ελληνοποιήσεις και την οθεία προϊόντων με αιχμή τη φέτα. Μάλιστα, ο κύριος Καχρημάνης επικοινώνησε και ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό που υλοποίησε τη δέσμευση που είχε δώσει πριν από ένα χρόνο στη Σαμαρίνα Γρεβενών για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα μέσω και της προστασίας των προϊόντων ΠΟΠ. Παράλληλα, ο κύριος Καχρημάνης σημείωσε ότι θα πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα, μεταξύ των οποίων είναι η διασύνδεση των συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Άρτεμις στη βάση της πρότασης που έχει υποβάλει, ώστε να ελέγχεται ο ακριβής αριθμός των ζώων που ενισχύονται. Είμαι στην ευχάριστη θέση και αισθάνομαι πολύ δικαιωμένος με την ψήφιση την Τετάρτη το βράδυ του νόμου που αφορά διάφορα θέματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά ειδικά με τα θέματα των ΠΟΠ προϊόντων. Βέβαια, πρώτα μεταφράζεται στο θέμα της φέτας και μετά του ελαιολάδου, κρασών στην περιοχή μας, όπως και στο μέλι και σε τόσα άλλα προϊόντα. Είχα πει στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι αυτό ήταν μεγάλη υπόθεση για την Ελλάδα και για τον πρωτογενή τομέα και θεωρώ ότι είχαν υποχρέωση να το ψηφίσουν πολύ, γιατί επιτέλους τόλμησε αυτό το Υπουργείο να φέρει την νομιμότητα σε αυτά τα προϊόντα. Θεώρησα χτες ότι είχα υποχρέωση να επικοινωνήσω με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος, θυμάμαι, μου είπε στη Σαμαρίνα επιλέξει ότι αν δεν δουλέψουμε στον πρωτογενή τομέα σωστά και αν δεν έχουμε προϊόντα ΠΟΠ και τελειώσουμε αυτό που γίνεται σήμερα στην πατρίδα μας, ξανά θα πέσουμε στα μνημόνια. Αυτό του θύμισα χτες και το είπα συγχαρητήρια και σε αυτόν και στον Υπουργό και όλους τους εμπλεκόμενους στο θέμα, γιατί πραγματικά αλλάζουμε σελίδα. Θα σας πω μόνο ότι τελευταία εμφανίστηκαν εταιρείες που ψάχνουν στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου για να βρούνε πρόβιο γάλα. Τα βήματα ήταν τα πρώτα που κάναμε, έχουμε αρκετά ακόμα να κάνουμε, όπως να τελειώσουν τα κοπάδια αυτά που λένε ότι έχουν ζώα χωρίς ποδάρια, και αυτό είναι εύκολο και έπρεπε και αυτό να γίνει από πολλά χρόνια, γιατί το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν τμηθεί με το σύστημα Άρτεμις που έχει όλα τα ζώα που είτε παραδίδουν γάλα είτε περνάνε προϊόντα από αυτόν στα σφαγεία, καταλαβαίνετε ότι βρίσκουμε αμέσως ποιοι πληρώνονται χωρίς να έχουν ένα ζώο. Υπάρχει νομός στην Ελλάδα που έχει δηλωμένα 3,5 εκατομμύρια πρόβατα, όταν τα Γιάννηνα, να καταλάβετε το μέγεθος, έχει 300.000. Και έρχονται νέοι αγρότες σε μένα και με ρωτάνε τι γίνεται με τα δικαιώματα, και δυστυχώς το εθνικό απόθεμα τρώγεται από τέτοιες περιπτώσεις. Κύριοι, είναι δύσκολες εποχές και θεωρώ ότι πρέπει να ρίξουμε στο βάρος στον ποιοτικό πρωτογενή τομέα σε όλες τις βαθμίδες και σε όλες, και στα γεωργικά προϊόντα αλλά και στα ακτινοτροφικά, και δεύτερον στην παροχή υπηρεσιών και μετά και στον τουρισμό. Εμείς ως Περιφέρεια Ηπείρου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές έχουμε ρίξει το βάρος σε όλους αυτούς τους τομείς και μέσα από τις πρωτόγνωρες αυτές καταστάσεις που περνάμε θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τον τόπο μας.
Παράλληλα, επανέλαβε προς επίλυση ο ΔΕΒΗ και το ακαθόδες πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι το ΕΒ και ΓΟΕΒ της Υπήρου με τις συσσωρευμένες οφειλές προς τη ΔΕΗ. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, η πρόταση που είχε καταθέσει πέρυσι στον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο φαίνεται ότι σύντομα θα υλοποιηθεί. Μετά από ένα κύκλο επικοινωνιών, αλληλογραφίες, συνομιλιών και συσκέψεων την περασμένη εβδομάδα, ο Περιφερειάρχης είχε την τελευταία επικοινωνία με το γραφείο του Πρωθυπουργού, από το οποίο δρομολογήθηκε η τελική λύση για δανειοδότηση των ΤΟΕΒ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με χαμηλότοκο δάνειο, ώστε να αποπληρώσουν τις οφειλές τους προς τη ΔΕΗ. Ωστόσο, πριν δοθεί οριστική λύση, θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι θεσμοί. Την Τρίτη το μεσημέρι έγινε η τελική συζήτηση και με το Υπουργείο Οικονομικών, με τον κύριο Σκυλακάκη, με τον κύριο Λιβάνιο που είχε ετοιμάσει τη σχετική νομοθεσία. Είπε το ναι και ο κύριος Σκυλακάκης και στη συνέχεια, ενώ πήγαινε για ψήφιση, δόθηκε μια δεκαήμερη, δεκαπενθήμερη περίπου προθεσμία πιο πίσω, λόγω του ότι μπαίνει και το χρέος του κεντρικού κράτους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα έχει και εκεί μια παράγραφο ακόμα, αλλά βλέπω ότι μάλλον αυτό το θέμα τελειώνει με θετική έκβαση και θα είναι μεγάλο πράγμα ώστε αύριο αυτός ο κόσμος να έχει δανειοδοτηθεί από το παρακαταθηκόν για ένα μήκος 20-25 χρόνων που θα πληρώνει μια δόση ετήσια και έτσι δεν θα έχει κάθε χρόνο αυτό που γίνεται να τους κόβουν το ρεύμα, να παρακαλάμε και να διονύζουμε μια κατάσταση η οποία δεν έχει καμία προοπτική και κανένα όφελος ούτε για την εθνική οικονομία αλλά ούτε και για τους ίδιους τους αγρότες. Είναι μεγάλο το άγχος γιατί και το ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή χρειάζεται πόρους που μπορεί να ακούγεται ότι πήρε από την Ευρώπη αλλά μέχρι στιγμής πόρους δικούς μας παίρνει και ενσωματώνει ώστε να φτιάξει ταμείο είτε για τους μικρομεσαίους είτε για οτιδήποτε άλλο. Αλλά και εμάς η αγωνία για να είμαστε χρήσιμοι στον τόπο είναι τεράστια. Τέλος, ο κύριος Καχρημάνης προειδοποίησε για ένα δύσκολο υδρολογικά καλοκαίρι, καθώς ήδη υποβάλλονται αιτήματα για ίδρυυση οικισμών και εκτινοτροφικών μονάδων. Στο πλαίσιο αυτό, η περιφέρεια έχει αναλάβει να βελτιώσει και τις υπάρχουσες ομφροδεξαμενές. Αυτή την εποχή φαίνεται, γιατί είχαμε και ήπιο χειμώνα, ότι θα υπάρχει πρόβλημα με νερό, είτε πόσιμο είτε αρδεύσιμο. Εμείς θα ρίξουμε το βάρος σε συνεργασία με τους δημάρχους, δηλαδή με τον πρώτο βαθμό, αυτά που είναι σε μας να τα λύσουμε, ό,τι μπορέσουμε. Πάντως η κατάσταση είναι δύσκολη και ήδη δεχόμαστε τηλέφωνα για μεταφορά νερού σε κτηνοτροφικές μονάδες κλπ. Ό,τι ομφροδεξαμενές υπάρχουν που δεν κρατάνε νερό, εμείς θα προσπαθήσουμε να τις βοηθήσουμε. Το τέταρτο κατά σειρά συλλαλητήριο στο κέντρο της πόλης πραγματοποίησαν το απόγευμα της Πέμπτης εκπαιδευτική των δύο βαθμίδων με την στήριξη της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ, ζητώντας την μη ψήφιση και την απόσυρση του Πολυνομοσχεδίου για την Παιδεία. Μάλιστα, ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Τρίτη στη 1 το μεσημέρι, ημέρα κατά την οποία θα εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή το Πολυνομοσχέδιο. Με έτοιμα για μία ακόμη φορά να αποσυρθεί το Πολυνομοσχέδιο για την εκπαίδευση και να μην ψηφιστεί, η εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης των Ιωαννίνων πραγματοποίησε το τέταρτο συλλαλητήριό της το απόγευμα της Πέμπτης, ανανεώνοντας το αγωνιστικό ραντεβού για την ερχόμενη Τρίτη στη 1 το μεσημέρι και πάλι έξω από την Ακαδημία. Η εκπαιδευτική πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάνουν λόγο για μια αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, στοχεύοντας σε μια εκπαίδευση με λιγότερη γνώση, λιγότερους μαθητές και εκπαιδευτικούς, λιγότερα σχολεία, με περισσότερες εξετάσεις, με εκπαιδευτικούς υποταγμένους και μαθητές που καταπατούνται τα μορφωτικά τους δικαιώματα. Να σημειωθεί πως το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης, για το οποίο ακόμη και σήμερα κατατέθηκε νέα τροπολογία που έρχεται να ρυθμίσει διάφορα ζητήματα, πρόκειται να προωθηθεί για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη. Μια κινητοποίηση σήμερα
με σκοπό την απόσταση του πολυνομοσχεδίου, το οποίο έφερε η κυρία Υπουργός στις 28 Μαΐου στη Βουλή προς συζήτηση. Έχουμε εκφράσει πολλές φορές την αντίθεσή μας προς τις άρθραγες διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, θεωρώντας ότι είναι αντιπαιδαγωγικά και αντιεκπαιδευτικά. Για άλλη μια φορά, η Υπουργός δεν θέλησε να κάνει κανένα διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα και προσπαθεί να περάσει ένα νομοσχέδιο αγνοώντας τις αντιδράσεις και των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων. Ο αγώνας μας συνεχίζεται και τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι θέλουμε την απόσυρση του πολυνομοσχεδίου, τη μη εφαρμογή της τροπολογίας για τις κάμερες και την αύξηση των χρημάτων για την δημόσια εκπαίδευση. Και σήμερα βρισκόμαστε σε ένα νέο συλλαλητήριο να καλέσουμε να γίνει το γενικό κάλεσμα για την οργάνωση της απεργίας στις 9 του Ιούνιου. Καλούμε τους συναδέλφους όλων και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, τους αναπληρωτές, τους γονείς, τους μαθητές, όλους τους εργαζόμενους να οργανώσουμε την αντίθεσή μας ενάντια στο πολυνομοσχέδιο που αυτές τις μέρες συζητιέται στη Βουλή. Το πολυνομοσχέδιο έρχεται να εφαρμόσει όλες τις αντιδραστικές αλλαγές που χρόνια τώρα επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΣΑ, και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις μέσα από τους νόμους τους επιδίωξαν να περάσουν και έφεραν στη Βουλή. Μία σειρά αντιδραστικές αλλαγές που έχουν να κάνουν και με το περιεχόμενο του σχολείου και με τη δομή του σχολείου και αλλαγές που έχουν να κάνουν με τη ζωή και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Καλούμε λοιπόν όλους τους εργαζόμενους να μπουν μπροστά, να οργανώσουν την πάλη. Η επίθεση θα είναι ενιαία. Φαίνεται ότι τα μέτρα που θα χτυπήσουν τους εργαζόμενους θα είναι ενιαία και καλούμε να μην πληρώσουμε ξανά, να πληρώσει το κράτος και η εργοδοσία για τα μέτρα που έρχονται απέναντι στους εργαζόμενους. Να πληρώσουν όλη αυτή την κρίση τους και όχι εμείς. Είμαστε και σήμερα εδώ οι γονείς των μαθητών της πόλης των Ιωαννίνων για να δώσουμε, να στείλουμε ένα βροντερό όχι στο νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που καταθέτει στην Βουλή η Υπουργός Παιδείας, ένα νομοσχέδιο που σφαγιάζει ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών στη μόρφωση. Είναι ένα νομοσχέδιο που πάει ένα επίπεδο παραπάνω την προηγούμενη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ένα νομοσχέδιο που βάζει τεράστιους φραγμούς και εμπόδια στη μόρφωση των παιδιών. Δεν μπορεί αυτό το νομοσχέδιο να γίνει πράξη. Το πόσο απομονωμένη είναι αυτή τη στιγμή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας φαίνεται ότι στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής τους μόνους συμμάχους που είχε ήταν τους μεγαλοειδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων και τους μεγαλοφροντιστηριάρχες. Είναι οι μόνοι που θα επιφεληθούν από αυτή τη μεταρρύθμιση. Και βέβαια εις βάρος των γονέων, εις βάρος των παιδιών. Εδώ και τώρα το Υπουργείο Παιδείας να πάρει πίσω αυτή την μεταρρύθμιση, να πάρει μέτρα για την αναβάθμιση της μόρφωσης των παιδιών, να πάρει μέτρα για την αναβάθμιση της ποιότητας των υποδομών στα σχολεία, να πάρει μέτρα για την υγιεινή και την ασφάλεια στα σχολεία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Θα είμαστε στο δρόμο ώσπου αυτά που πρεσβεύουμε και αυτά που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν σήμερα και δεν τα πιστεύουμε μόνο εμείς οι γονείς, τα πιστεύει όλη η κοινωνία, ώσπου να γίνουν πραγματικότητα. Δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα μας. Μπορεί τη Δευτέρα οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευση να επέστρεψαν μαζικά με χαροπά πρόσωπα στο σχολείο τους. Την ίδια μέρα όμως ξεκίνησε στη Βουλή και η συζήτηση για το πολυνομοσχέδιο Κεραμαίος. Μεταρρύθμιση φαντασιώνεται ότι πραγματοποιεί υπουργός. Συντηρητική οπισθοδρόμηση είναι το συμπέρασμα των 15.000 και πλέον που πήραν μέρος στη διαβούλευση όταν δόθηκε στη δημοσιότητα. Μεταρρύθμιση χωρίς διάλογο με τους ειδικούς, δηλαδή με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και τα παιδαγωγικά τμήματα. Δεν είναι μεταρρύθμιση, αλλά απορρίθμιση. Αυτή η κυβέρνηση εξάλλου δεν είναι που έπεισε τον ελληνικό λαό ότι θα πρέπει να εμπιστεύεται τους ειδικούς όπως την υγεία. Αυτό πρότεινε και η ETHUS, που αποτελεί αναγνωρισμένο κοινωνικό εταίρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντιπροσωπεύοντας 152 συνδικάτα στην εκπαίδευση, δηλαδή 11 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς. Η χώρα μας έχει απόθυμα από μεταρρυθμιστές, υπουργούς παιδείας και πειράματα στην εκπαίδευση, που προδιαγράφουν δυσίωνες εξελίξεις για το μέλλον της. Ζητάμε εδώ και τώρα την απόσυρση του νομοσχεδίου και διάλογο με τους ειδικούς και με όλους τους φορείς της εκπαίδευσης. Να μην εφαρμοστεί η τροπολογία για τη ζωντανή μετάδοση του μαθήματος. Να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα σχολεία.
να αυξηθεί η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ζητούμε εδώ και τώρα μόνιμους διορισμούς. Ο αγώνας θα συνεχιστεί ως την τελική δικαίωση. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη, στις 1 το μεσημέρι, στον ίδιο χώρο, μαζί με όλες τις ομοσπονδίες, τους συλλόγους, τα πρωτοβάθμια σωματεία και το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ, για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την ψήφιση του νομοσχεδίου. Συνεχείς επαφές με τον Υπουργό Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι ισχύει η αρχική δέσμευση για την παράδοση στην περιφέρεια Ηπείρου του ενός εκ των δύο κλειστών ελληνικού, είχε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης. Η επιλογή αυτή έναντι του μεγάλου κλειστού των 8.500 θέσεων κρίθηκε καλύτερη και οικονομικότερη. Το μικρό κλειστό γυμναστήριο του ελληνικού, αυτό της Ξηφασκίας, πρόκειται να μεταφερθεί στα Γιάννενα, με τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη να επαναβεβαιώνει τη δέσμευση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη για μεταφορά του στα Γιάννενα. Μάλιστα, η επιλογή του κλειστού της Ξηφασκίας έναντι του μεγάλου κλειστού των 8.500 θέσεων έγινε για λόγους οικονομίας αλλά και μετέπειτα συντήρησής του. Ναι, αυτή την εβδομάδα είχα τρεις φορές συζήτηση για άλλα θέματα και γι' αυτό με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος με διαβεβαίωσε και επειδή έχω συζητήσει με πολλούς παράγοντες, είναι πιο εύκολο να πάρουμε το γήπεδο της Ξηφασκίας που μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα και μου είπε ότι έχουμε πει ισχύει. Την καταβολή της αποζημίωσής τους για την περίοδο της καραντίνας που ανέρχεται σε μόλις 176 ευρώ το μήνα ζητούν οι 52 σχολικές τροχονόμοι του Δήμου Ιεντών, καλώντας τη Δημοτική Αρχή να δώσει λύση στο πρόβλημα που έχει ανακύψει. Όπως τονίζουν, χωρίς δική τους ευθύνη, για αυτό το διάστημα δεν προσέρχονταν στην εργασία τους, δεν έλαβαν κανένα οικονομικό βοήθημα και ζητούν το αυτονόητο την ώρα που σε άλλους Δήμους ο αντίστοιχος κλάδος έχει λάβει τα χρήματά του. Με έτοιμα προς τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο Μωυσή Ελισάφ να πάρει πολιτική απόφαση και να προχωρήσει στην πληρωμή των 52 σχολικών τροχονόμων του Δήμου Ιαννητών και την καταβολή της αποζημίωσής τους για την χρονική περίοδο της καραντίνας. Πραγματοποιήθηκε το πρωί διαμαρτυρία και συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο Ιωαννίνων. Μια κινητοποίηση με την υποστήριξη του Εργατικού Κέντρου. Μάλιστα, αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου με επικεφαλή τον πρόεδρο Νίκο Έξαρχο αλλά και την πρόεδρο του Συλλόγου των Σχολικών Τροχονόμων Βορειοδυτικής Ελλάδος, Βασιλική Σκλιβανίτη, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων, ο οποίος από την δική του πλευρά τους ανέφερε πως υπάρχουν νομικά κολλήματα που εμποδίζουν την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την εκταμείευση της αποζημίωσης προς τις εργαζόμενες. Από την πλευρά, ωστόσο, το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή ότι κρύβεται πίσω από τους νόμους και τις επιτροπές, αφήνοντας απλήρωτες τις 52 εργαζόμενες, οι οποίες σημειωτέων λαμβάνουν το ποσό των 176 ευρώ κάθε μήνα. Τα αιτήματα των σχολικών τροχονόμων μετέφερε η κυρία Δήμητρα Κατσούδα. Παραμένουμε, απαιτούμε να πληρωθούμε. Τα λεφτά έχουν έρθει, έχουν μιλήσει μέσα στον κύριο Δήμαρχο. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να τα πάρουμε. Σας έχει δοθεί οι άλλοι δήμοι έχουν πληρωθεί από ό,τι έχουμε. Έχει δοθεί μια εξήγηση για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η καθυστέρηση στην πληρωμή τη δική σας? Δεν μας έχουν πει κάτι συγκεκριμένα. Έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι χρειάστηκε να μείνετε εκτός καθηκόντων αυτό το χρονικό διάστημα που ήταν κλειστά τα σχολεία, γι' αυτό και έχουμε αυτή την καθυστέρηση? Δεν ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτό. Δεν ευθυνόμαστε, δεν έχουμε καμία ευθύνη. Όπως όλοι οι υπάλληλοι, δημόσιοι, ιδιωτικοί, τέλος πάντων, έχουν πάρει χρήματα και πιστεύω η κυβέρνηση έδωσε κάποια χρήματα. Τώρα το δικό μας, αυτό το μικρό ποσό τέλος πάντων, είναι αμαρτία να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, να μην μας το δίνουν, να μην μπορούμε να το πάρουμε. Την στήριξη του Εργατικού Κέντρου στις σχολικές τροχονόμους μετέφερε ο πρόεδρος του, Νίκος Έξαρχος, αλλά και το μέλος της διοίκησης, Αλέκος Μπαλακέρας, απαιτώντας από τη Δημοτική Αρχή να πάρει πολιτική απόφαση και να προχωρήσει στην πληρωμή των εργαζομένων. Αργός και εκ μέρους της Λαϊκής Εισπύρωσης, η Όλη Τσουμάνη, υπογραμμίζοντας πως θα πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση που να διασφαλίζει πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και τις δυνατότητες για αυτές τις γυναίκες. Είμαστε εδώ το Εργατικό Κέντρο. Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου να στηρίξουμε τον αγώνα των σχολικών τροχονόμων, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι αμείβονται με 176 ευρώ το μήνα. Αν κανείς λοιπόν μπορεί να βρει μια λέξη που να αποτυπώνει αυτή την κατάσταση, είναι μόνο η ντροπή.
ντροπή σε μια δημοτική αρχή, η οποία κρυμμένη πίσω από νόμους, αποφάσεις, από συμβούλους, από οικονομικές επιτροπές, αρνείται να πληρώσει αυτούς τους εργαζόμενους. Μιλάμε για ένα Δήμο με τεράστια ανταποδοτικά τέλη, με ένα Δήμο που έχει από τα μεγαλύτερα ανταποδοτικά τέλη στην Ελλάδα, που καμώνονται ότι έχουν χρηστή οικονομική διαχείριση, ότι έχουν υπόλοιπο ταμείου, ωστόσο αφήνουν αυτούς τους εργαζόμενους, αυτούς τις γυναίκες, απλήρωτους. Εμείς λέμε ότι η Δημοτική Αρχή υπηρετεί συγκεκριμένη πολιτική. Θέλουν να μας μάθουν στο δόγμα νόμος και τάξη ότι ό,τι δεν είναι νόμιμο θα πρέπει να μην τηρείται. Δηλαδή, αν είναι νόμιμο αυτοί οι εργαζόμενοι να μην πάρουν αυτά τα 176 ευρώ το μήνα, πραγματικά τότε ποιο είναι το παράνομο? Η Δημοτική Αρχή λοιπόν μπορεί. Υπάρχουν αποφάσεις, υπάρχουν δημοτικές αρχές που έχουν προχωρήσει σε αυτήν την κατεύθυνση, όπως είναι η Δημοτική Αρχή της Πάτρας και κάποιες άλλες, μάλλον του Αγρινίου ή της Ελασσόνας, από ό,τι θυμάμαι. Μπορεί λοιπόν να πάρει την απόφαση εδώ και τώρα να πληρώσει τους σχολικούς τροχονόμους. Διαφορετικά θα έχει την ευθύνη για την εξέλιξη αυτής της κατάστασης. Οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι, δεν θα τους τα χαρίσουμε. Άρα λοιπόν να πάρει την ευθύνη η Δημοτική Αρχή άμεσα, εδώ και τώρα, με πολιτική απόφαση, να προχωρήσει στην πληρωμή των εργαζόμενων. Εμείς, οι δημότες αυτής της πόλης, δεν έχουν ψηφίσει στις εκλογές ούτε οικονομικές επιτροπές, ούτε υπαλλήλους οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις. Έχουν ψηφίσει συγκεκριμένες δημοτικές αρχές, να πάρουν λοιπόν τις ευθύνες τους. Ως διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, βρισκόμαστε εδώ σήμερα να συντηρήξουμε τον αγώνα των σχολικών τροχονόμων. Ο θεσμός του σχολικού τροχονόμου είναι πολύ βασικός για την ασφάλεια των παιδιών μας και υλοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υλοποιείται όμως με πενιχρές αμοιβές των 176 ευρώ και η Δημοτική Αρχή των Ιωαννίνων αρνείται να καταβάλει αυτό το πενιχρό ποσό στους σχολικούς τροχονόμους. Από το Μάρτιο και μετά, χωρίς να έχουν καμία ευθύνη, βρίσκονται άνεργοι και άνεργες και δεν λαμβάνουν κανένα ποσό. Υπάρχουν δήμοι ανά τη χώρα οι οποίοι έχουν λάβει τις αποφάσεις και τις έχουν υλοποιήσει να πληρώσουν, γιατί το κράτος έχει δώσει με τη Β' κατανομή ένα τεράστιο ποσό των 28 εκατομμυρίων ευρώ για υλοποίηση τέτοιων σχεδίων. Απαιτούμε να πληρωθούν άμεσα οι σχολικοί τροχονόμοι ή θα υπάρχουν και νέες κινητοποιήσεις. Ήδη την Τρίτη 9 η ώρα θα πραγματοποιηθεί συνέλευση των σχολικών τροχονόμων και εκεί θα λάβουμε περαιτέρω αποφάσεις. Η Δημοτική Αρχή, κατά τη γνώμη μου, είναι κατώτερη των περιστάσεων. Πολύ κατώτερη. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να εκφράσουμε έμπρακτα τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αίτημα των σχολικών τροχονόμων να πληρωθούν αυτό το εξευτελιστικό πραγματικά ποσό των 170 ευρώ. Να σημειώσουμε ότι όλο αυτό το διάστημα αυτές οι εργαζόμενες που δουλεύουν και σε δύσκολες συνθήκες είναι και ανασφάλιστες. Εμείς θέσαμε, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει ομόφωνο ψήφισμα, απόφαση να λύσει το ζήτημα και εμείς απαιτούμε να υλοποιηθεί. Ταυτόχρονα απαιτούμε και διεκδικούμε οι γυναίκες αυτές να αντιμαστοπιστούν και να βρεθούν νομοθετικές ρυθμίσεις, και αυτό απαιτεί πολιτική βούληση και διεκδίκηση, ώστε να εργάζονται με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά και την σημερινή κινητοποίηση των σχολικών τροχονόμων. Θα πάμε σε οικονομική συζήτηση όπως κάθε Παρασκευή με τον Νίκο Τορόζο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώτα, καλησπέρα. Λοιπόν, η επανεκκίνηση συνεχίζεται. Πάμε στο 6ο και 7ο βήμα ουσιαστικά. Γενικότερα, ποια είναι η εικόνα που έχεις εσύ, ποια είναι η αίσθηση που έχεις μάλλον σε ό,τι αφορά αυτή την επανεκκίνηση και το πώς προχωρά? Βέβαια, συζητήσαμε λίγο νωρίτερα και με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Παπαθανάση, και ο ίδιος παραδέχεται ότι σίγουρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Νομίζω πως αν ήταν εύκολα δεν θα συζητούσαμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον αυτό το θέμα. Θα συζητούσαμε όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω είναι το πιο δύσκολο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε στην παρούσα φάση. Είναι μια κανονικότητα η οποία την διαφημίζουμε εδώ και καιρό, αλλά είναι πολύ διαφορετική. Είναι πράγματα τα οποία, Γιώτα, δεν περιμένουμε. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς είναι. Θα σου πω στη συνέχεια τι ακριβώς κάνουν αυτή τη στιγμή και οι αγορές και καθώς επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα στοίχημα που θέλουν όλοι να κερδίσουν και είναι αυτό το κομμάτι της ύφεσης, το οποίο δεν γνωρίζουν ακόμη και κατά ψέματα που ακριβώς θα κυμανθεί. Από αυτό θα εξαρτηθούν όλα. Να πάμε στο κομμάτι του πακέτου. 32 περίπου δις, πολλά δισεκατομμύρια για την Ευρωζώνη. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά δεν ξέρουμε τι θα φέρει μέσα στο καλοκαίρι και γενικότερα μέσα στο 20 η πανδημία. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πού θα χτυπήσει, πόσο θα είναι η ζημιά που θα προκαλέσει,
και ποια είναι τα νούμερα που θα πρέπει τέλος πάντων να γνωρίζουμε. Γι' αυτό λοιπόν δίνουμε μια γενική αντιβίωση, ένα ισχυρό φάρμακο πολλών δισεκατομμυρίων, είτε με τη μορφή επιχορήγησης είτε με τη μορφή δανείου, ούτως ώστε να έχουμε δια πάσα νόσο και να είμαστε έτοιμοι για ό,τι χρειαστεί. Η αξιοπιστία για εμάς είναι το πιο σημαντικό. Αυτή τη στιγμή εξάρουν τις προσπάθειες και την αντιμετώπιση που είχαμε για την πανδημία. Ελπίζω αυτό να συνεχιστεί και εξαρτάται από εμάς κατά κύριο λόγο να εξάρουν και το πώς διαχειριστήκαμε το κομμάτι της ύφεσης και της ανάκαμψης. Όχι ανάπτυξη, είναι μακριά ακόμα αυτό. Mm-hmm. Άλλο πράγμα η ανάπτυξη, άλλο πράγμα η ανάκαμψη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ανακάμψουμε αυτή τη στιγμή. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος. Η αξιοπιστία λοιπόν είναι το πιο σημαντικό. Και επειδή το χαμένο έδαφος στην οικονομία περνάει από τις αγορές, αυτές που θυμάσαι παλιότερα κάποιοι θέλαν να χορεύουν με νταούλια και βιολιά, η αξιοπιστία για αυτούς μετράει πάρα πολύ. Θέλουν λοιπόν να μας δανείζουν με χαμηλά επιτόκια, υποχωρεί πάρα πολύ το δεκαετές. Είναι μια ευκαιρία στην παρούσα φάση να προσπαθήσουμε να έχουμε τις αγορές με το μέρος μας και βέβαια να δανειζόμαστε χρήματα με πολύ φθηνό επιτόκιο. Πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Να ξέρουμε ότι θα υπάρχει έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Σαφώς και με την προϊστορία μας δεν μπορεί να μας δοθούν χρήματα με λευκή επιταγή και χωρίς ελέγχους. Δεν είναι κακό. Τον αντίον είναι πάρα πολύ καλό γιατί θα μας βάλει σιγά σιγά σε μία τροχιά στο να αλλάζουμε όπως πρέπει και όχι μέσω επιδομάτων και προσλήψεων. Μεταρρυθμίσεις είναι το ζητούμενο που η Ευρωζώνη το λέει καθημερινά, ειδικά όσον αφορά την Ελλάδα. Θα πρέπει να μεταρρυθμιστείτε, να αλλάξετε τον τρόπο που λειτουργεί τουλάχιστον η οικονομία, αν μη τι άλλο, αλλά και σε άλλους τομείς. Και τέλος, οι όροι υπερηβόητοι που θα έχουμε, όταν ακούω κάποιους να λένε ότι θα είναι για πρώτη ή και τελευταία φορά χρήματα δωρεά, νομίζω πως θα πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί. Θα πρέπει να έχουμε λίγη υπομονή και θα δούμε ότι θα υπάρχουν και κάποιοι όροι. Δεν είναι απαραίτητο αυτή να είναι το ίδιο αυστηρή που ήταν όσον αφορά τα προηγούμενα χρόνια τα χρήματα που δίδονταν στην Ελλάδα. Όμως θα υπάρχουν όροι. Δεν υπάρχει κάτι χωρίς όρους στην οικονομία. Αυτό λοιπόν το πακέτο είναι στην ουσία το στοίχημά μας. Έχουμε πάρει δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια τα τελευταία 30 χρόνια από την Ευρωζώνη. Ο τρόπος όμως που τα έχουμε χρησιμοποιήσει, δυστυχώς, διότι και λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε, δεν ήταν ο ενδεδειγμένος. Γι' αυτό και βλέπουμε μια Ελλάδα να μην μπορεί να ξεκολλήσει από το κομμάτι της κατανάλωσης και των υπηρεσιών κατά 85% κύκλου εργασιών σε αιτήσια βάση. Είναι αυτό που λες εδώ και καιρό, Νίκο, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι θα πρέπει τελικά αυτά τα χρήματα, αυτό το ποσό, να κατευθυνθεί προς τις σωστές ουσιαστικά, προς τους σωστούς τομείς για να μπορέσουμε να έχουμε μία αποτελεσματικότητα. Να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό είναι γενικόλογο, πολύ σωστό βέβαια, αλλά είναι γενικόλογο. Ποιο είναι ο σωστή τομής? Κατ' εμέ θα ήταν η ελεύθερη και η ιδιωτική οικονομία. Κατ' εσύ μπορεί να είναι προσλήψεις. Κατά κάποιον άλλον μπορεί να είναι το κράτος να γίνει ακόμη πιο προστατευτικό, να κάνει 1500 νοσοκομεία, 250 υπηρεσίες και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, δρόμους παντού, κτίρια παντού. Ο καθένας μας σε αυτή τη χώρα έχει διαφορετική άποψη για το πού πρέπει να κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα. Όμως θα πρέπει, το έχουμε πει πολλές φορές, στην οικονομία έχουμε όλοι δικαίωμα να εκφέρουμε άποψη. Όταν όμως πρόκειται να πάρθουν αποφάσεις, το λόγο έχουν οι ειδικοί. Και νομίζω η κυβέρνηση είναι στο σωστό δρόμο. Έχει ήδη φτιάξει μια ομάδα ειδικών, οι οποίοι θα φροντίσουν, γνωρίζουν τις παθογένειές μας και θα φροντίσουν τουλάχιστον μέσω αυτού του πακέτου να διορθώσουν κάποιες και να κατευθύνουν το περισσότερο, το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου σε τομείς που πραγματικά η οικονομία έχει ανάγκη και θα φέρει πολύ περισσότερα χρήματα με σωστούς δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές. Να σε πάω λίγο στην έκτη, η οποία συνεδρίασε χθες. Βγάλαμε πολύ σημαντικά πράγματα και συμπεράσματα. Βέβαια δεν είναι ο Μάριο Ντράγκη επικεφαλής, ούτως ώστε η κάθε λέξη να σημαίνει κάτι άλλο, αλλά και η κυρία Λαγκάρ προσπάθησε και αρκετά κατάφερε, δεν έψε τις αγορές. Οι αγορές πίστηκαν σήμερα και ανέβηκαν από άλλα πράγματα. Η ΕΚΤ λοιπόν πήγε την ποσοτική χαλάρωση μέχρι τον Ιούνιο, σε ένα χρόνο από τώρα το 2021, 1,350
3 εκατομμύρια, 1 τρισεκατομμύριο, 350 δισεκατομμύρια. Δυσκολευόμαστε να πούμε τα νούμερα, είναι πραγματικά τεράστια και η Ελλάδα εμπεριέχεται σε αυτό για ένα χρόνο. Επίσης έκανε λόγο για Bad Bank, για μια κακή τράπεζα, για μια τράπεζα που θα διαχειριστεί επιτέλους μάλλον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τα κόκκινα δάνεια. Και επίσης μίλησε για την ύφεση, την οποία περίπου την υπολογίζει στην Ευρωζώνη, πρώτη της εκτίμησης, το 8,5% περίπου της 100. Προχώρησε όμως να χρυσώσει το χάπι και είπε ότι το 21 και το 20 θα έχουμε ανάπτυξη της τάξης του 5 και του 3% αντίστοιχα. Άρα στην ουσία με τα λεγόμενα του κεντρικού τραπεζίτη, σε 2 χρόνια από τώρα θα έχουμε ανακάμψει. Θα έχουμε μαζέψει κοινό στις απώλειες. Θέλω να πιστεύω πως στην Ελλάδα δηλαδή είμαστε ρηχή οικονομία και όπως θα δούμε στη συνέχεια οι αριθμοί μας βοηθάνε στην παρούσα φάση αρκετά, μπορούμε να κάνουμε και πάλι το θαύμα που κάναμε το υγειονομικό αυτή τη φορά να είναι οικονομικό. Να ανακάμψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Τα νούμερα αυτή τη στιγμή μας χαμογελάνε. Η ύφεση το πρώτο τρίμηνο έκλεισε κάτω της μονάδος. Σαφώς και το δεύτερο τρίμηνο δεν θα ανήκει, θα είναι αρκετά μεγαλύτερη. Όμως έχουμε τη δυνατότητα να την περιορίσουμε. Αν την περιορίσουμε από τον Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο και να μας βοηθήσει το κομμάτι του τουρισμού και το κομμάτι του πακέτου που θα λάβουμε, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να λαμβάνουμε δηλαδή, νομίζω ότι μπορούμε να συζητάμε για ακόμη μια φορά για ένα ελληνικό θαύμα μέσα στο 2020. Να δούμε δηλαδή την ύφεση κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, περίπου που υπολογίζεται στο 7 με 8,5%. Εάν τα καταφέρουμε αυτό θα είναι πολύ εύκολο για εμάς από τα τέλη του 20 και τις αρχές του 21 να έχουμε ήδη μπει σε μία πορεία να μαζεύουμε πολύ πιο γρήγορα από όλους τις απώλειες. Αυτό σημαίνει ανακάμπτω. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία να κερδίσουμε το δεύτερο στοίχημα, το πρώτο το κερδίσαμε, το δεύτερο πρέπει να το κερδίσουμε χαλαρώνοντας και λίγο το κομμάτι των ειδήσεων και των ειδικών και των ιατρών και του ιατρικού κόσμου γενικότερα από το κομμάτι της ειδησιογραφίας. Ήδη η αγορά έχει ξεκινήσει, καταναλώνει, ας δημιουργήσουμε ένα πιο ασφαλές κλίμα ούτως ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να μαζέψουμε, να συρρυκνώσουμε την ύφεση. Στο κομμάτι του πλεονάσματος, κάτι το οποίο μας έχει διαφύγει, θέλω να πιστεύω πως θα έχουμε μέσα στο καλοκαίρι μια ευχάριστη είδηση. Δεν θα χρειαστεί το πλεόνασμα, το έχουμε αιτηθεί. Οι Ευρωπαίοι δεν μας έχουν απαντήσει ακόμη ξεκάθαρα. Έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι σαφώς και στην παρούσα φάση το πλεόνασμα δεν είναι το ζητούμενο. Αναγνωρίζουν το ότι η ζημιά ακόμη δεν έχει χαρτογραφηθεί και θα είναι σε μεγάλο βαθμό αρκετά αρνητική. Όμως νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε σε αυτό το κομμάτι πλέον να δούμε και επίσημα. Θέλω να σου πω ότι η υποχώρηση του οικονομικού κλίματος τον Μάιο δείχνει να είναι περίπου στις 88 μονάδες από το 99 που ήμασταν τον Μάρτιο. Το δίμηνο λοιπόν της πανδημίας υποχώρησε 10 μονάδες. Είναι και αυτό συγκαταλέγεται στα θετικά, γιατί πολλές χώρες χάσανε μέχρι και 20-23 μονάδες όσον αφορά την καταναλωτική εμπιστοσύνη. Εμείς απολέσαμε μόλις 10 μονάδες και αυτό σημαίνει και μας δείχνει για ακόμη μια φορά ότι ο Έλληνας προσπάθησε να παραμείνει ψύχρεμος και να πάει στην επόμενη μέρα όσο γίνεται νωρίτερα. Επίσης να σου πω ότι η εξασθενή αποταμίευση είναι θετικό, γιατί πολύ απλά το χρήμα πλέον δεν οδεύει σε τραπεζικούς λογαριασμούς αλλά στην αγορά και σιγά σιγά αποκαθίσταται η ισορροπία των συναλλαγών και θα πάμε να αγγίξουμε μέσα στο καλοκαίρι σε μεγάλο βαθμό τις συναλλαγές που είχαμε πριν την πανδημία. Και τέλος αυτή την ενότητα να την κλείσουμε με το κομμάτι των τραπεζών οι οποίες χωρίς να έχουν μεγάλες αυτή τη στιγμή κινήσεις, χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς φανφάρες, οργανώνονται να χρηματοδοτήσουν την οικονομία. Το πρόβλημά τους είναι κάτι που ακούει στο όνομα αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα. Επιχειρηματίες και γενικότερα όσοι συνδιαλέγονται με τα τραπεζικά ιδρύματα είναι τουλάχιστον κατά 60-65% αποκλεισμένοι. Για κάποιους λόγους δεν μπορούν, δεν έχουν τα κατάλληλα εχέγγυα αυτή τη στιγμή για να λάβουν δάνεια.
Αυτό είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος. Ψάχνει τρόπους η κυβέρνηση να βρει, ούτως ώστε να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα έστω και μικρό δανεισμό για κεφάλαια κίνησης. Νομίζω μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε κάποιες θετικές εξελίξεις. Αν θέλεις να σου πω, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι. Ήθελα να σε ρωτήσω λίγο, Νίκο, να σε ρωτήσω λίγο έτσι, επειδή είδα και κάτι δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κομισιόν ότι η χώρα μας είναι ανάμεσα στις 4 πιο ευνοημένες ουσιαστικά χώρες από το σχέδιο ανάκαμψης. Την ίδια ώρα όμως ξεκαθάρισε ότι δεν θα έχουμε κάποια ευνοϊκή μεταχείριση. Αυτό είναι για καλό ή για κακό, θεωρείς? Είναι... Νομίζω για καλό. Των όσων θέλουν να σκέφτονται ότι αυτή η χώρα είναι μια ευκαιρία να αλλάξει και να κερδίσει το δεύτερο στοίχημα, το οικονομικό. Πολύ απλά μας χτυπά συνέχεια, να το πούμε έτσι λαϊκά, το καμπανάκι. Συνεχώς μας υπενθυμίζουν ότι τα όσα θα λάβετε, σαφώς και είναι πολύ περισσότερα. Είμαστε μια ρηχή οικονομία. Τα 30 δισεκατομμύρια είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ΕΠ. Δεν τα περιμέναμε. Κάναμε λόγο για 6, 7. 8 βαριά δισεκατομμύρια και με όρους και μέσα στον ΙΣΕΜ. Τώρα ξαφνικά εκτινάστε το ποσό, φραγγίζει τα 32 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν μας θυμίζουν ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και κατά δεύτερο λόγο μας υπενθυμίζουν αυτό που επιμένω και θα με ακούσει συνεχώς να λέω, ότι θα υπάρχουν έλεγχοι και όροι. Δεν μπορεί αυτά τα χρήματα και δεν πρέπει να γίνουν βορρά στα νύχια κάποιων που παλιότερες αμαρτίες θα προσπαθήσουν τώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να τις εξαλείψουν. Σε διέκοψη, ήθελες να πεις κάτι άλλο νωρίτερα? Έχω ένα κομμάτι από μια έρευνα για την πανδημία. Αρχίζουμε σιγά σιγά και βλέπουμε κάποια πράγματα. Τι συνέβη αυτό το δίμηνο? Για παράδειγμα, η πιο σημαντική κίνδυνη που οι Έλληνες ανέφεραν αυτό το δίμηνο είναι κατά 56% η φτώχεια και η ανεργία. Το 56% λοιπόν των Ελλήνων φοβήθηκε μέσα στην πανδημία ότι μπορεί να χάσει τη δουλειά του και συνέπεια αυτής να περιέλθει στα λεγόμενα στρώματα της φτώχειας. Το 26% φοβόταν μη προσβληθεί από τον κορονοϊό. Το σχεδόν 5% φοβήθηκε για μια απώλεια των κοντινών προσώπων και μόλις το 11% για απώλεια των κοινωνικών σχέσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορεί να ανησυχούσαμε έντονα για το κομμάτι του ιού, όμως η κύρια ανησυχία στο μυαλό των Ελλήνων, πάνω από το 50%, ήταν οι οικονομικές επιπτώσεις. Πάμε τώρα τι έλειψε από τους Έλληνες στο κομμάτι της πανδημίας. Η φύλη, η πολιτιστική ζωή, η κοινωνική ζωή, γενικότερα οι έξοδοι, αυτά όλα το καθένα χωριστά είναι πάνω από 50%. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι τελευταίο είναι το κομμάτι του εισοδήματος με 41%. Άρα λοιπόν στην ουσία οι Έλληνες είχαν σε ένα αρκετά καλό ποσοστό εξασφαλίσει το κομμάτι του εισοδήματος. Πάμε στο τι θα επιθυμούσε να κάνει μετά την πανδημία. Στην πρώτη θέση είναι οι προσωπικές του συνήθειες, γι' αυτό και τα κομμωτήρια ανοίξανε πρώτα, γιατί ήθελε ο κόσμος να κάνει κάτι πολύ προσωπικό για τον εαυτό του, την ικανότητα στην καθημερινή ζωή. Και στην τελευταία θέση, και εδώ μου προξενεί περιέργεια, είναι το κομμάτι το να εκκινήσει κάποιος μετά την πανδημία μια επιχείρηση. Άρα λοιπόν σκεφτήκαμε εμένα ότι μπορεί να χάσουμε τη δουλειά μας, να είμαστε φτωχοί, να μην έχουμε χρήματα, όμως δεν αρχίζουμε να σκεφτόμαστε το πώς μπορούμε να έχουμε μια εναλλακτική και να ξεκινήσουμε μια δουλειά. Ίσως υπό το φόβο, Νίκο, τι θα γίνει αν ξανά έχουμε ένα δεύτερο κύμα. Οπότε, αν και φαίνεται ότι δεν θα μπορέσει, δεν θα πάμε, δεν νομίζω ότι μπορεί να σηκώσει η χώρα, αν θέλει, ένα δεύτερο lockdown σε επίπεδο οικονομίας. Αλλά ίσως είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και γι' αυτό ίσως δεν σκέφτονται μια εναλλακτική ως προς την κατεύθυνση το να ανοίξουν μια επιχείρηση. Αν πάμε γιώτα με το σκεπτικό ότι τον Οκτώβριο θα έχουμε κάτι άλλο, μετά θα μεταφερθούμε τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο θα έχουμε κάτι δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, νομίζω ότι θα εξαντλήσουμε πλέον τις πιθανότητες να μιλάμε για μια οικονομία στην Ελλάδα. Ούτε για ανάκαμψη, ούτε για ανάπτυξη, ούτε καν για επιβίωση. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε αυτό το σενάριο, το τι θα έχουμε τον Οκτώβριο. Ό,τι και να έχουμε, το κράτος οφείλει και θα το κάνει να προετοιμαστεί όσο μπορεί καλύτερα. Και εμείς οφείλουμε πλέον να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα,
χωρίς να βάζουμε στοιχήματα και ραντεβού τα οποία δεν μας βοηθά. Να βάλουμε κάτι ευχάριστο σε ραντεβού, ότι τον Οκτώβριο η ύφεση θα είναι η μισή από ό,τι περιμένανε όλοι. Αυτό να βάλουμε σαν στοίχημα και όχι το τι περιμένουμε κάτι αρνητικό τον Οκτώβριο. Πριν κλείσω, θα ήθελα να σου πω για κάτι το οποίο βλέπει το φως δημοσιότητας πολύ τώρα τελευταία. Σε όλο τον κόσμο έχει ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην Ελλάδα έρχεται σαν καταιγίδα αυτή τη στιγμή, νομίζω, να κατά κάποιον τρόπο να μπει στην κοινωνία μας. Θέλω να πω, επειδή έχω κάνει αρκετές έρευνες σε αυτό το κομμάτι, στην παρούσα φάση θα ήθελα να πω το εξής, ότι είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε, είναι σαν την πανδημία που ζήσαμε, είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα δεν είναι καν στα σπάργανα, δεν έχει καν γεννηθεί, κυοφορείται, άρα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και πάντα με γνώμονα να σεβόμαστε αυτό που έχουμε, mm-hmm. αυτό που οι γονείς μας και οι παππούδες μας κληρονομήσανε, την φύση δηλαδή, αυτό το όμορφο το οποίο έχουμε, ειδικά στην Ήπειρο και τα βουνά μας, και θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα παραδώσουμε εμείς στην επόμενη γενιά. Επειδή λοιπόν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι κάτι που κυοφορείται ακόμη στην Ελλάδα, ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα, θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Αυτή είναι στην παρούσα φάση η άποψή μου. Αυτό νομίζω ο Νίκο ότι έχει να κάνει με ό,τι νέο πάει να δημιουργηθεί ή να αναπτυχθεί σε έναν τόπο. Νομίζω ότι το πρόταγμα είναι να υπάρχει σωστή ενημέρωση προς την τοπική κοινωνία. Να γνωρίζει και η τοπική κοινωνία τα υπέρ και τα κατά. Γιατί σίγουρα έχει ανακύψει και στην περιοχή του Μπατσόβου αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα με το Ακριβώς. μεγάλο αιωλικό πάρκο. Σίγουρα χρειάζεται είναι μια λύση οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά είναι αυτό που είπες, ότι θα μπορούσαμε να πάμε σε μια άλλη μορφή πιο μικρών αιωλικών πάρκων, όχι φαραωνικών έργων και κυρίως να είναι σε περιοχές που δεν είναι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους ή μέσα σε εθνικά πάρκα όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση. Να σου ζητήσω ένα τελευταίο... Ναι, Νίκο. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση που πρέπει να πάρουμε ή να μην πάρουμε. Κατ' εμέ νομίζω ότι πρέπει, η ιστορία είναι χιλιάδων ετών. Έχουμε βρει εδώ όλο αυτό το κομμάτι της φύσης. Θα τα αφήσουμε εδώ. Είναι δύσκολο να πάρουμε αυτή την απόφαση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν πάμε να φτιάξουμε κάτι για να χαλάσουμε κάτι. Ίσως αυτό που είπες είναι το πιο σημαντικό, να ενημερωθούμε και να βρούμε πού είναι και αν υπάρχει ο κατάλληλος τόπος, ούτως ώστε να στηθεί κάτι. Να μην είμαστε βιαστικοί. Νομίζω πως το Μέτσοβο έχει, μια και το ανέφερες, έχει πολύ ωραία φύση, έχει πολύ ωραία βουνά, είναι στραχοπελιά της Πίνδου. Θα ήθελα λοιπόν να πιστεύω ότι το ό,τι έγινε θα πρέπει να σταματήσει εδώ και θα πρέπει να προστατεύσουμε τη φύση, να την εκμεταλλευτούμε με άλλους τρόπους και όχι στην παρούσα φάση με τους συγκεκριμένους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μάλιστα. Νίκο, να σου ζητήσω ένα τελευταίο σχόλιο. Στο υγειονομικό κομμάτι η κυβέρνηση επέλεξε τον κύριο Σωτήρη Τσιόδρα. Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Τον πλέον ειδικό σε αυτό το κομμάτι. Στα ζητήματα της οικονομίας αυτή τη στιγμή θα ζητηθεί η συνδρομή του νομπελίστα για τα οικονομικά του κυρίου Πισαρίδη και της Επιτροπής, η οποία ούτως ή άλλως είχε ανακοινωθεί ότι επρόκειτο έτσι να εκπονήσει το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας. Προέκυψε η πανδημία, ενεργοποιείται αυτή τη στιγμή για το πακέτο των 32 δις. Μπορεί να βοηθήσει αυτό το μοντέλο, θεωρείς, να είναι εξίσου επιτυχημένο όπως και στο υγειονομικό κομμάτι, από ανθρώπους που γνωρίζουν τα πράγματα? Επιβάλλεται να είναι έτσι. Επιβάλλεται και με χαροποιεί ιδιαίτερα που στην Επιτροπή, εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει πολιτικό πρόσωπο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εργαστεί στα μοντέλα, έχουν εργαστεί στο πώς μπορεί να αναπτύξουμε μια χώρα αφού πρώτα διορθώσουμε τις παθογένειες. Νομίζω είναι μονόδρομος. Δεν θα έπρεπε καν να αρχίζουμε να συζητάμε. Με λυπεί, γιατί άκουσα σήμερα κάποιους να γράφουν και τους διάβασα το ότι ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που ξαφνικά θέλουν να σώσουν την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι ειδικοί. Και δεν πρέπει να έχουμε άλλη άποψη. Δεν πρέπει καν να συζητάμε, πρέπει απλά να περιμένουμε το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα αρχίσουν να διορθώνουν παθογένειες και ταυτόχρονα να ανακάμπτει η οικονομία με σκοπό να αναπτυχθεί. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω θα πρέπει να είναι ανόητο να τα συζητάμε στην παρούσα φάση. Όταν έχουμε ήδη ένα δεδικασμένο στο κομμάτι, όπως είπε σωστά, το υγειονομικό.
Ας αφήσουμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ φοβάμαι ότι υπάρχουν κάποιοι από πίσω οι οποίοι δεν θα ήθελαν, με σκοπό να εκμεταλλευτούν για ίδια ωφέλη κάποια χρήματα του πακέτου. Θέλω να πιστεύω πως η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός στην παρούσα φάση θα επιλέξουν ακριβώς αυτό το πράγμα που είπες, Γιώτα. Την ομάδα των ειδικών να συστρατευτούμε όλοι και να αφήσουμε σιγά σιγά αυτό που λέμε απλά όλοι μας. Να κάνουμε δουλειά. Μάλιστα. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ καλό βράδυ, καλό τριήμερο. Ευχαριστώ επίσης. Καλή φώτιση να έχουμε όλοι μας και καλή δύναμη. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Και εμείς να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, σε διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Η πόλη που δεν ξέρουμε» για τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου. Προχωρά ο Δήμος Ιαννιτών με αφορμή την σημερινή ημέρα περιβάλλοντος. Δεδομένων των συνθήκων που προκάλεσε η πανδημία, ο Δήμος επέλεξε αυτή τη δράση προκειμένου να κινητοποιήσει τα παιδιά, προαναγγέλλοντας ταυτόχρονα και διαγωνισμό για τους ενήλικες την επόμενη χρονιά για το όμορφο φωτερό μπαλκόνι της πόλης. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, η 5η Ιουνίου, και ο Δήμος Ιαννιτών με αφορμή τον σημερινό εορτασμό διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας για τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός του διαγωνισμού με θέμα «Η πόλη που δεν ξέρουμε» είναι η κινητοποίηση και συμμετοχή παιδιών και εφήβων σε πιο βιώσιμα μοντέλα τρόπου ζωής μέσω της φωτογραφίας. Την διεξαγωγή του διαγωνισμού ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Προστασίας Περιβάλλοντος και Λίμνης, Βασίλης Βλέτσας, υπογραμμίζοντας ότι οι συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία δεν επιτρέπουν την υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Εκτός όμως από την κινητοποίηση παιδιών και εφήβων, στόχος του Δήμου είναι η κινητοποίηση και των ενηλίκων. Έτσι, την άνοιξη του 2021, με αφορμή και πάλι την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ο Δήμος πρόκειται να βραβεύσει το πιο όμορφο μπαλκόνι. Σήμερα, 5 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα δεν μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε δράσεις που είχαμε σκεφτεί και είχαμε σχεδιάσει. Παρ' όλα αυτά, όμως, από το Δήμο Ιαννιτών θα φύγει το μήνυμα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, διοργανώνοντας μία έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Η πόλη που δεν ξέρουμε». Σε αυτή την έκθεση φωτογραφίας δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά και στους εφήβους της πόλης να συμμετέχουν, αποτυπώνοντας μία όμορφη περιβαλλοντική στιγμή, ένα όμορφο περιβαλλοντικό σημείο από την πόλη των Ιωαννίνων. Η διαδικασία του διαγωνισμού θα είναι πάρα πολύ εύκολη και θα έχει τα εξής απλά βήματα. Το πρώτο βήμα είναι να αποτυπώσουμε την όμορφη φωτογραφία, είτε με το κινητό μας, είτε με την φωτογραφική μας μηχανή. Το δεύτερο βήμα είναι να την αποστείλουμε στο κεντρικό δημαρχείο της πόλης, με τα στοιχεία μας, με την ένδειξη προς τον διαγωνισμό φωτογραφίας. Και από εκεί και πέρα ο Δήμος Ιαννιτών θα συγκεντρώσει όλες τις φωτογραφίες και μέσω μιας ειδικής επιτροπής θα βραβεύσει την καλύτερη φωτογραφία και το φθινόπωρο θα πραγματοποιήσει μια έκθεση φωτογραφίας εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν. Επίσης θέλουμε από φέτος να ανακοινώσουμε ότι του χρόνου θα επιδιώξουμε να βάλουμε και τους ενήλικες στη διαδικασία του διαγωνισμού, έναν όμορφο και ωραίο διαγωνισμό, προκειμένου να βραβεύσουμε το καλύτερο μπαλκόνι της πόλης. Και επειδή το να φτιάξουμε ένα μπαλκόνι και ένα τέτοιο χώρο απαιτεί χρόνο και προετοιμασία, το ανακοινώνουμε από φέτος, ώστε του χρόνου την άνοιξη να βραβεύσουμε το καλύτερο μπαλκόνι της πόλης μας. Στο Δήμο Ιαννιτών κάναμε μια πρωτοπόρα, αν θέλετε, κίνηση. Δημιουργήσαμε Μητρό Περιβαλλοντικών Οργανώσεων. Είναι κάτι πρωτοπόρο για τους Δήμους της Ελλάδας. Αυτό το Μητρό το σταμάτησε η πανδημία. Είχαμε σαν σκοπό τον Απρίλιο να πραγματοποιήσουμε μια μεγάλη δράση με τη συμμετοχή όλων των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Αυτή τη δράση σκεφτόμαστε να τη μεταθέσουμε κοντά στα μέσα Ιουλίου, όταν θα επιτραπούν οι συναθρήσεις, οι δημόσιες εκδηλώσεις με όλα τα μέτρα που προβλέπεται. Σκεφτόμαστε το Μητρό Περιβαλλοντικών Οργανώσεων να ξεκινήσει να λειτουργεί τον Ιούλιο, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Με δεδομένο ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων και δυστυχώς δεν λείπουν οι περιπτώσεις και συμπολιτών οι οποίοι προχωρούν στην ρύπανση και την μόλυνσή του, ο κ. Βλέτσα σημείωσε πως έχουν αναλυφθεί πρωτοβουλίες τόσο με ενημερώσεις όσο και με μεικτές περιπολίες για την αποτροπή της ανεξέλεγκτης αναπόθεσης. Στους αστικούς δήμους υπάρχουν προβλήματα ανεξέλεγκτης αναπόθεσης αστικών απορριμμάτων. Στο Δήμο Ιαννιτών και εκεί, αν θέλετε, έχουμε καινοτομήσει όσον αφορά δράσεις. Ήδη έχουμε
αποκαταστήσει αρκετές κομματερές, είτε αυτές είναι στην Παμβότητα, είτε αυτές είναι στο Πέραμα, είτε είναι περιματρικά της λίμνης. Όμως το πρόβλημα συνεχίζεται. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν το πρόβλημα που δημιουργούν στο περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε προχωρήσει και σε δεύτερο βήμα. Έχουμε εφαρμόσει ένα μεικτό σύστημα περιπολιών, περιφρούρησης περιβάλλοντος, που συμμετέχει η ελληνική αστυνομία, η δημοτική αστυνομία και ο φορέας της λίμνης. Και ανατακτά χρονικά διαστήματα επιτηρούμε την περιφέρεια του Δήμου Ιαννητών. Θέλω να σας πω ότι μετά από σχεδόν δύο μήνες που εφαρμόζουμε αυτή την τακτική, έχει περιοριστεί το φαινόμενο, αλλά δεν πάβει να υπάρχει και πολλές φορές επιδεινώνεται με την κατάσταση που υπάρχει στα απορρίμματα, με το πρόβλημα που είχαμε ως Δημοτική Αρχή στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Η μάχη της προστασίας του περιβάλλοντος είναι συνεχής. Γι' αυτό εξάλλου έχει θεσπιστεί και Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και είμαστε εδώ για να τη δώσουμε. Οι πονέες συνθήκες επαναλειτουργούν εδώ και δύο εβδομάδες. Ψησταριές και ταβέρνες με τους πελάτες τους δειλά-δειλά να επιστρέφουν και με ιδιοκτήτες και προσωπικό να προσπαθούν να βρουν τον βηματισμό τους. Η λειτουργία τους γίνεται με την τήρηση αυστηρών κανόνων και των προβλεπόμενων μέτρων. Ωστόσο, για το προσωπικό που εργάζεται στην παρασκευή δεσμάτων, υπό υψηλές μάλιστα θερμοκρασίες, η χρήση της μάσκας δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη δουλειά τους. Με ιδιοκτήτες, προσωπικό αλλά και πελάτες να προσπαθούν να βρουν τον βηματισμό τους στις νέες συνθήκες που έχει επιβάλει η πανδημία, κυλούν οι δύο τελευταίες εβδομάδες για την εστίαση που επαναλειτουργήσε μετά από δύο και πλέον μήνες. Η βελτίωση των καιρικών συνθήκων την εβδομάδα που διανύουμε έφερε έστω και δειλά-δειλά τους γενιώτες πίσω σε ταβέρνες και ψησταριές, σε γνώριμα λιμέρια, έστω και με μικρές παρέες, αναζητώντας διέξοδο και την επιστροφή σε μια νέα κανονικότητα. Οι συνθήκες και η καθημερινότητα βέβαια πρωτόγνωροι τόσο για το προσωπικό αυτών των καταστημάτων που καλούνται να τηρούν αυστηρά τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί και μάλιστα υπό δύσκολες πολλές φορές συνθήκες, όσο και για τους πελάτες, όπως τόνισε ο ιδιοκτήτης ψησταριάς στα σεισμόπληκτα Αναστάσιος Ποντίκης. Προσπαθούμε μέρα με την ημέρα να βρούμε το βηματισμό μας και εμείς εδώ οι επαγγελματίες της εστίασης, καθώς και οι πελάτες, οι φίλοι πελάτες που προτιμούν τα καταστήματά μας, έρχονται και αυτοί διστακτικά βέβαια στην αρχή, αλλά σιγά σιγά μπαίνουν στα νέα μέτρα έτσι όπως έχουν καθοριστεί και με τις συνθήκες αυτές προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τηρώντας όλες τους κανόνες έτσι όπως έχουν εξαγγελθεί. Πιστεύουμε ότι με τον καιρό όλοι θα αποδεχτούν και θα προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση και έτσι θα βρούμε τον τρόπο και εμείς να λειτουργήσουμε και οι πελάτες που επισκέπτονται τα καταστήματά μας να βρουν αυτό που πραγματικά ψάχνουν, μία διέξοδο δηλαδή, αλλά και μία διέξοδο στην καθημερινότητά τους, αλλά και να απολαύσουν τα προσφερόμενα από τα καταστήματα εστίασης της περιοχής μας και γενικά των Ιωαννίνων. Μπορώ να πω ότι είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, είναι άλλα τα δεδομένα, πρέπει να τηρούνται κάποιες αποστάσεις που έχουν καθοριστεί, πρέπει με συγκεκριμένο τρόπο και το προσωπικό των επιχειρήσεων να σερβίρουν τα εδέσματα που προσφέρουμε, για να μπορέσουμε έτσι να ανταποκριθούμε στους νέους κανόνες. Ιδιαίτερα υπάρχει ένας προβληματισμός σχετικά με το προσωπικό που εργάζεται σε χώρους έτσι όπως οι δικοί μας που αναπτύσσονται πολύ μεγάλες θερμοκρασίες και ειδικά τώρα το καλοκαίρι η κατάσταση είναι αποπνικτική. Αναφέρομαι στη μάσκα που φοράνε στο πρόσωπο, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι αναπόφευκτο και αν έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα είναι επιβεβλημένο, θα προσαρμοστούν όλοι σε αυτές τις συνθήκες. Ιδιαίτερα η μάσκα πάντως για το προσωπικό που είναι μέσα στον χώρο του παρασκευαστηρίου, με τις θερμοκρασίες αυτές και όπως θα προχωράει το καλοκαίρι θα ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο οι θερμοκρασίες, έχει έναν ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας. Ο κύριος Ποντίκης κάλεσε τους γενιώτες να στηρίξουν όπως και πριν την πανδημία τα καταστήματα της πόλης, διαβεβαιώνοντας ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ευχήθηκε δε το καλοκαίρι να κυλήσει ομαλά και έτσι να μην μπούμε ως χώρα σε νέες περιπέτειες, κάτι που θα επιφέρει ακόμη πιο δύσκολες καταστάσεις για τον κλάδο αλλά και συνολικότερα για την οικονομία. Ελπίζουμε το καλοκαίρι να διαρκέσει πολύ,
και με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα έτσι να συνεχίσουμε και να μην μπούμε σε νέες περιπέτειες κάτω το φθινόπωρο. Κάτι που όλοι φοβόμαστε και θα αποτελέσει ένα μεγάλο πλήγμα πάλι για τα καταστήματά μας που πέρασαν μια μεγάλη διάρκεια καραντίνας και αποκλεισμού. Ευχόμαστε σε όλους καλό καλοκαίρι. Καλούμε τον κόσμο και τους πολίτες των Ιωαννίνων να βγουν και να επισκεφτούν τα καταστήματά μας. Είναι απόλυτα ασφαλή, τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας και εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο για να έχουμε κάποιες μέρες έτσι και ξεκούρασης και ξεγνιασκιάς από όλους μας. Και εμείς να έχουμε κάποιες απολαβές για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε και τις επιχειρήσεις μας αλλά και τις οικογένειές μας. Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον αυριανό καιρό στην Ήπειρο. Ηλιοφάνεια με βροχές αναμένεται να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αύριο στην Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου στα Ιωάννινα, από 17 έως 20 στη Θεσπρωτεία, από 17 έως 24 στην Άρτα και από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου στην Πρέβεζα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλό σας τριήμερο.